Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την πιο εύκολη διανομή που την έβαλα για να μην κάνει κανείς λάθος και εκεί που έμπαινα στα τραπέζια δεν είδα και ένα να την πει σωστά. Διανομή 4. Και γιατί τη λέω την πιο εύκολη διανομή? Γιατί σας έβαλα μία φόρμουλα την οποία περιμένω μετά από 2 εβδομάδες που το λέμε κάθε μέρα αυτό να το έχετε μάθει. Τη φόρμουλα έβαλα τον απαντώντα να έχει 5-5 και προτασιακό χέρι. Το βλέπετε αυτόν εδώ είναι η Ανατολή. Έχει 10-11 πόντους με 5-5. Μία ειδική κατανομή απάντησης που έχει μια πολύ συγκεκριμένη περιγραφή. Οπότε σας θυμίζω λοιπόν πώς αγοράζουμε με 5 πόντους και 10-11 πόντους όταν ανοίγει ο συμπαίχτης μας κάτι. Όπως εδώ ανοίγει ένα καρό, απαντάμε μία κούπα το ακριβό μας και ό,τι πει ο συμπαίχτης μετά πηδάμε και λέμε τρία σπαθιά. Όχι τέταρτο χρώμα. Τέταρτο χρώμα με άλμα. 5-5 και 10 με 11 πόντους. Και ένα χωρίς ατούνα μας είχε πει, αυτό θα λέγαμε εμείς. Και η έννοια έχει τι? Ότι όταν έχεις 5-5 και 10-11, δεν θέλεις να αρχίσεις να του λες για χωρίς ατού. Δηλαδή, θέλεις να κάνεις με μία κίνηση και πρόταση και αναζήτηση ενός συμβολέου, αν δεν υπάρχουν πόντοι για μανς, σωστού συμβολέου, να παίξει σε κάποιο fit. Κατά προτίμηση 5-3. Αν η επαναδήλωση είναι ένα χωρίς ατού, είναι εύκολο το 5-3. Να το βρεις, υπάρχει. Αν η επαναδήλωση είναι δύο χρώματα, εύχεσαι να υπάρχει ένα τρίφυλλο στο δικό σου. Σας θυμίζω ότι άμα κάνεις τέταρτο χρώμα και μετά πας στο επίπεδο 3, αυτό είναι για μανς. Και επειδή όταν λέει ο ένας δύο χρώματα που μπορεί να έχει ανοίξει με τον κανόνα τον 20, όπως είναι εδώ. Λέει δύο χρώματα ο ανοίξας. Αν έχω και εγώ δηλαδή τα άλλα δύο χρώματα 5-5, αν είμαστε και οι δύο εκεί στους 11 πόντους, δεν είναι το 3 χωρίς ατού το καλό συμβόλαιο να παίξουμε. Είναι καταστροφή το 3 χωρίς ατού. Πρέπει να παίξουμε σε ένα από τα πεντάφυλλά μας. Οπότε εδώ η λογική της αγοράς είναι να κάνετε αυτό το οποίο περίμενα μέχρι τώρα, το έχετε μάθει παπαγαλία πια. Και λέγοντας 5-5 και 10-11 πόντους, ο ανοίξας ο οποίος έχει κάνει άνοιγμα με τον κανόνα τον 20 και είναι minimum, δεν θα δεχτεί την πρόταση. Γιατί αυτό είναι μία πρόταση. Εδώ λες 5-5, 10-11 πόντι, πρόταση. Πρόταση για μανς. Και ο άλλος απλά λέει από εδώ, όχι δεν τη δέχομαι. Και όχι μόνο λέει όχι δεν τη δέχομαι, αλλά δεν έχει και τρίφυλλο. Οπότε αφήνει το 5-2 στα σπαθιά. Προσέξτε, αν ο ανοίξας ξανααγοράσει και πει κάτι άλλο, ένα από τα χρώματά του, τότε σημαίνει ότι τη δέχομαι την πρόταση και πάμε για μάνς. Αυτή λοιπόν ήταν η πιο απλή διανομή που περίμενα να συζητήσουμε να δούμε και βέβαια πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, κοιτούσα τον έναν, κοιτούσα τον άλλον. Δύο χωρίς ατού με τρία χωρίς ατού έβλεπα. Ο λόγος που επιμένω και σας βάζω τέτοιες διανομές χωρίς fit είναι για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνο είναι να ανεβαίνεις κουτουρού με δυνατές αγορές όταν είσαι μη fit. Δεν είναι το τρία χωρίς ατού το καλό πλάνο να παίξεις. Εδώ λοιπόν θα παίζαμε τα τρία σπαθιά μας, τα οποία αν μαντεύαμε τις πίκες, δηλαδή να παίξουμε πίκα στο ρίγα και όχι πίκα στο βαλέ. Και φροντίζαμε να κόψουμε και καμιά κούπα στο μόρ αν προλαβαίναμε. Καταβγάζαμε ωραία τα τρία σπαθιά συν ένα, με λίγο κόπο. Αυτό ήταν το σωστό συμβόλαιο σε αυτή τη διανομή. Φεύγω από αυτή τη διανομή. Ο λόγος ήταν να σας θυμίσω την αγορά. Είπαμε τις εκτελέσεις, τις συζητάμε στα πρωινά εκτέλεσης, τις δύσκολες. Εκτός από αυτή που θα σας πω τώρα. Πάω στην διπλανή διανομή. Γιατί δεν μπορώ κιόλας να συζητάμε bridge και να μην δούμε και λίγο παίξιμο φύλων, να μην δούμε και λίγο συνδυασμούς φύλων. Έχω καιρό να σας στείλω συνδυασμό φύλων να μάθετε, οπότε να το εδώ. Αυτή η διανομή είναι από αυτές τις αγαπημένες, τις SOS. Αν δίνουμε εξετάσεις δηλαδή bridge, διαβάζουμε αυτή την αγορά, διαβάζουμε και λίγο το συνδυασμό στο παίξιμο. Άμε λοιπόν, βλέπουμε
16 πόντους με 5-4-3 σόλο. Ανοίγω ένα καρό. Παίρνω απάντηση μία πίκα. Δύο σπαθιά. Την κατιούσα μου. Δύο κούπες ο απαντών. Πρώτο και βασικότερο. Αυτό είναι ένα χέρι πολύ ισχυρής πρότασης. Είμαι δηλαδή στους 11,5 πόντους. Και αν ήμουν ο dealer, παρότι δεν έχω τον κανόνα των 20, γιατί δεν έχω 5-4 και 11 πόντους, έχω 5-3-3-2 και 11 πόντους, αλλά έχω 2-2-4 και ένα 5 control. Έχω αυτό που λέγανε οι παλιοί, άσο ρίγα κι άσο. Μου μάθανε παλιά, αν έχεις άσο ρίγα κι άσο, ανοίγεις. Πες ότι δανείστηκες ένα βαλέ από το διπλανό σου, που θα ήταν και άχρηστος. Έχω δηλαδή πολλά control, 5 control. Αυτός λοιπόν είναι πολύ κοντά στη μάνς. Σχεδόν μάνς. Οπότε τι κάνει? Το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να κάνει είναι να επαναλάβει τις πίκες του. Πονάει ψυχή μου να βλέπω να είσαι ο απαντών και να λες μία πίκα και δύο πίκες, που σημαίνει τι? 6 με 9 πόντους και ξάφυλλο. Το είδα αυτό. Είδα και κάτι άλλο. Να λέμε δύο χωρίς ατού. Δύο χωρίς ατού είναι 11 πόντι, είναι πρόταση, αλλά καταρχήν σημαίνει ότι δεν ψάχνω για αυτές τις πίκες που εγώ ψάχνω, και επίσης σημαίνει ότι έχω κράτημα στην κούπα, που δεν έχω. Και γι' αυτό το μάθαμε το τέταρτο χρώμα, για να το χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε να το λοιπόν το τέταρτο χρώμα, το χρησιμοποίησα. Γι' αυτό λέμε εξετάσεις, να κάνω επανάληψη τι έχω μάθει. Το χρησιμοποίησα και ο συμπαίχτης μου, που είναι maximum, έχει 16 και έχει κράτημα στο τέταρτο χρώμα, αλλά σε όλες τις πίκες, μου λέει 3 χωρίς ατού. Και οι περισσότεροι μάλλον φτάσαμε στο 3 χωρίς ατού. Ναι. Η επαναζήλωση στα δύο σπαθιά, ναι, με 16 πόντους που έχει, ναι, είναι σωστή ή έπρεπε να πάει παραπάνω? Δύο σπαθιά είναι 12 μέχρι 17. Ναι, αυτό πρέπει να πει. Γιατί αν πει τρία σπαθιά, σημαίνει πάμε για μάνας. Είναι 18 μέχρι 22 το τρία σπαθιά. Ωραία. Μια ακόμα ερώτηση. Ναι. Μετά το τρία σπαθιά, τέταρτο χρώμα θα μπορούσε να γίνει? Δηλαδή ο δικός μου συμπαίκτης είπε τρία σπαθιά. Θα μπορούσα μετά να πω εγώ τέταρτο χρώμα? Ναι, βέβαια. Μα αν θα πει υποθεί τρία σπαθιά, τρία σπαθιά είναι πάνω από 18. Οπότε το τέταρτο χρώμα το κάνεις και με 6 πόντους. Για να βρεις το σωστό είδος συμβολέου. Μετά δεν είναι δυνατός ο απαντών. Απλώς, εάν γίνει η αγορά μία κούπα, μία πίκα, δύο σπαθιά, αυτό εδώ είναι 12 μέχρι 17. Αν γίνει η αγορά ένα καρό, μία πίκα, τρία σπαθιά, αυτό είναι 18 μέχρι 21 και σε παρένθεση 22. Και αυτό είναι game forcing. Ο απαντών, αφού δεν μπορεί να παθάρει τα τρία σπαθιά, αν δεν έχει κάποια λύση, δηλαδή απλώς έχει τους 6 πόντους και δεν έχει και κράτημα στις κούπες και δεν έχει και fit να πει κάτι, δεν έχει κάποια λύση, ο απαντών θα κάνει τέταρτο χρώμα και με 6 πόντους. Γιατί η αγορά είναι game forcing και ο άλλος δεν ξέρει πού και να πάει, δεν πρέπει να γίνει 11 πόντους, είπαμε τουλάχιστον πρόταση. Αλλά αν βρισκόμαστε στο game forcing, φυσικά και θα πει 3 κούπες ο άλλος. Απλώς αν ακούσω 3 σπαθιά, μετά θα πάω για slam στα καρά. Δηλαδή, αν ο συμπαίκτης σας πει ένα καρό, μία πίκα, τρία σπαθιά, 18 με 21, και έχετε κι εσείς αυτά εδώ, θα πάτε για slam στα καρά μετά. Άσχετο που λέμε. Από για επανάληψη. Αφού λοιπόν λέω το δύο κούπες τέταρτο χρώμα και μου λέει τρία χωρίς ατού ο συμπαίκτης μου, γιατί είναι maximum, πρέπει να εκτελέσω αυτά τα τρία χωρίς ατού όσο πιο καλά γίνεται. Και η ομορφιά αυτής της διανομής είναι πώς θα εκμεταλλευτώ το μακρύ μου χρώμα, δηλαδή την οχτάδα μου, δηλαδή τα καρό. Πώς παίζεται ο συνδυασμός στα καρά. Επίτηδες έχω βάλει το 9 εδώ για να κάνετε λάθος. Έχω αυτά τα καρά από τη μία και αυτά τα καρά από την άλλη. Και όλη η ομορφιά είναι πώς παίζονται τα καρά. Αν είναι 3-2, ξέρω να τα παίζω με κάθε τρόπο. Αν είναι 4-1, να δούμε πώς παίζονται.
Εδώ λοιπόν θα κάνω να τάμε αντίπαλοι στην κούπα. Και θα πρέπει να δω τι χάνω. Και επειδή είναι η αγαπημένη μου διανομή αυτή η σημερινή, θα τη βάλω πάνω στο τραπέζι ένα λεπτό να τη συζητήσουμε, να σας δείξω το συνδυασμό στα καρά. Οπότε. Την κρύβω από εδώ. Έχουμε τα φύλλα μας εδώ διαθέσιμα, μάλλον πρέπει να φάνει και η διανομή κανονική τώρα. Ανοίγουμε λοιπόν ένα καρό, παίρνουμε απάντηση μία πίκα, λέμε δύο σπαθιά, μας λέει δύο κούπες τέταρτο χρώμα, λέμε τρία χωρίς ατού και γίνεται αντάμ κούπα. Χριστίνα, τα μεγαλώνεις λίγο? Δεν μπορώ να τα μεγαλώσω, είναι το πιο μεγάλο που γίνεται σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν μπορώ να κάνουμε λίγο zoom στην εικόνα, στην οθόνη. Δυστυχώς δεν γίνεται. Αν είστε από κινητό ή από tablet, κάνετε zoom, κάνει μόνο του. Α, ναι, είστε. Σωστά, μπορούμε εμείς. Okay, αν είστε από υπολογιστή, δεν νομίζω δεν κάνει. Ναι, από το κινητό μπορείς. Από το κινητό μπορείς, είστε τυχεροί αν είστε. Από το κινητό στο βάζει όλη την οθόνη. Λοιπόν, είμαι εδώ και προσπαθώ να μετράρω τα καρά μου, έτσι ώστε να βγάλω τις μέγιστες, τις άνω, τα σύν, τέλος πάντων. Όσο περισσότερες λεβέ βγάλω, τόσο πιο καλό σκορ θα πάρω. Οπότε κοιτάμε και λέμε προσοχή, προσοχή. Τι έχω τώρα από τα σίγουρα. Να το κεντράρεις. Χριστίνα, λίγο μπορείς να το κεντράρεις. Να πάει λίγο προς τα δεξιά. Για να δούμε τώρα. Είμαστε καλύτερα. Λίγο ακόμα. Οκ, okay, thank you. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εδώ. Συζητάμε τι έχουμε. Στις πίκες έχουμε δύο σίγουρες και δεν είναι χρώμα που θα ασχοληθούμε. Είναι χρώμα το οποίο έχω 5-1. Οι αντίπαλοι έχουν πιο πολλά από μένα. Και επίσης είναι χρώμα που δεν θέλω να παίξω νωρίς, γιατί θα χάσω το ασανσέρ στο μορ. Άρα αυτό δεν το πειράζω. Στις κούπες έχω 2 και είναι το επικίνδυνο χρώμα. Γιατί χάνω το πρώτο κράτημα. Στην αντάμ. Οπότε, η δουλειά μου είναι τα καρό και τα σπαθιά. Στα καρό έχω 2 σίγουρες, άσο ρίγα. Εγώ θα ήθελα, επειδή έχω 8 και οι άλλοι έχουν 5, να κάνω, να δώσω μία και να πάρω 4, άρα θα ήθελα συν 2 με μετράρισμα. Και όλη η δουλειά είναι πώς παίζεται αυτό, για να έχω τις επικοινωνίες μου. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα της εκτέλεσης, γι' αυτό λέω ότι είναι άσκηση και διαγώνισμα αυτή η εκτέλεση. Και έχω και τα σπαθιά, στα οποία σπαθιά έχω μία λεβέ σίγουρη. Δεν ξέχασα τίποτα, πολύ, πολύ, πολύ προβληματικοί είμαστε. 2, 4, 6, 7, έχω μία λεβέ σίγουρη. Και βλέπετε, δεν μου λείπει μόνο ρίγας και βαλές, μου λείπει και το 9, μου λείπει και το 8. Και αν μπορέσω να εντοπίσω πού είναι ο ρίγας και πού είναι ο βαλές, δηλαδή αν ο βαλές είναι εδώ, στη δύση, παίζοντας μικρό στο 10, ξετρυπώνω το ρίγα. Αν ο ρίγας είναι στην δύση, τότε επειδή μου λείπει το 10 και το 9, θέλω να είναι δίφυλος. Αν ο ρίγας είναι στην ανατολή, μου κάνει είτε δίφυλος είτε τρίφυλος. Μα τι μας λες επιτέλους? Σας λέω ότι αυτός εδώ ο συνδυασμός μπορεί να βγάλει άλλη μία και πολύ ακραία θα μπορούσε να βγάλει και άλλες 2. Δηλαδή αν μπορούσα να ξετρυπώσω το ρίγα τον τρίφυλο από τη μεριά της ανατολής και ήταν και τα σπαθιά 3-3, και μπορούσα να γυρίσω και στο χέρι μου, ναι, θα μπορούσα να μου δώσει άλλες 2. Άρα αυτό εδώ πέρα έχει ένα θέμα που
αν είμαι τυχερή και αν μαντέψω και αν τα παίξω σωστά, όχι σωστά βάσει κανόνων, σωστά βάσει το πώς είναι τα φύλλα στους αντιπάλους, μπορεί να έχω άλλη μία ή και ακόμα μία. Αλλά αυτό έχει τι, μικρές πιθανότητες. Πώς παίζεται αυτό? Τι είναι οι πιθανότητες? Αυτά σας τα γράφω τώρα, όχι ως κανόνες, ως το τι σκέφτεται ο εκτελεστής την ώρα που γίνεται η Adam Cooper. Την ώρα λοιπόν που γίνεται η Adam, αυτό το πινακάκι που έκανα εγώ εδώ, είναι κάτι που το κάνετε στο μυαλό σας. Δεν θέλει χρόνο. Μια ματιά είναι, λέει, 2, 4, 6, 7. Και αμέσως στο μυαλό μας έρχεται, όπ, στα καρά. Στα καρά γιατί, για να κάνω άλλες 2, να κάνω τις 9. Γιατί θέλω να πάω στα καρά? Γιατί επειδή έχω ένα επικίνδυνο χρώμα που χάνω το πρώτο μου κράτημα, μόλις δώσω χέρι στους αντιπάλους με κάτι, θα χάσω και το δεύτερο μου κράτημα. Και αν θα χάσω το κράτημα στις κούπες, με την πρώτη ευκαιρία που θα πιάσουν οι αντίπαλοι ξανά, έχω μπει πολλές μέσα. Πρέπει το σενάριο λοιπόν να είναι, εκτελώ για να κάνω 9 με ένα δόσιμο. Οπότε γι' αυτό κατευθείαν το μυαλό μου πάει στα καρά. Και λέω τώρα πώς θα παιχτεί αυτό το καρό. Και βλέπω τα τραπέζια γυρνώντας, βάζουν τον άσο, βάζουν το ρίγα. Και στεναχωριέμαι γιατί σας έστειλα και ένα quiz, σας έχω δείξει και μερικές ασκήσεις. Και λέω γιατί βρε παιδί μου το κάνουν αυτό. Γιατί λέει το περιμένουν 3-2. Ε, ωραία, και αν είναι 3-2, πώς παίζεται αυτό που μπορεί να είναι και 4-1 εκτός από 3-2. Σας έχω κάνει λοιπόν την εισαγωγή. Πάμε να δούμε ποιο είναι το τεχνικό κομμάτι. Το τεχνικό κομμάτι είναι, παίρνω την κούπα, δεν έχω λόγο να κάνω τσιγκουνιές, να αφήσω έξω, και ο λόγος που δεν θέλω να αφήσω έξω είναι γιατί κινδυνεύω και στις πίκες μετά. Και μην νομίζετε ότι δεν κινδυνεύετε επειδή έχετε άσο και ρίγα. Αυτό είναι το πιάσιμό σας. Δηλαδή, αν εγώ το χαρίσω τώρα, έχω χαρίσει μία. Αν τώρα μου κάνουν και στην πίκα μου, τρώνε το ρίγα πίκα μου, με κυνηγάνε αλλού μετά. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, να το χαρίσω, γιατί δεν θα τους τελειώσει η επικοινωνία. Πάμε. Βάζουμε το ρίγα. Έχω και άλλο πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα μου. Πώς παίζετε το καρό, λοιπόν? Το καρό παίζεται ως εξής. Θα δώσω μία τη δεύτερη φορά. Όχι την πρώτη, ούτε την τρίτη. Δίνοντας μία τη δεύτερη φορά, αν βρίξουν και οι δύο φύλλο στο καρά, ξέρεις ότι είναι 3-2 και τελειώσαμε. Αν δεν ρίξει η Ανατολή, τότε ξέρεις ότι την πάτησες γιατί τα έχει ειδήσει. Αλλά τουλάχιστον δεν έχεις απογυμνωθεί, δεν έχεις εκτεθεί. Δεν έχεις ρίξει και το ρίγα σου να εκτεθείς, να δημιουργήσεις δύο χασούρες στα καρά. Αν τα δεις στραβά τα καρά και είναι 4 στραβά από τη δύση, τότε έχοντας κράτημα μπορείς να γυρίσεις και να κάνεις την ελπίδα των σπαθιών, που είναι πιο μικρή, αλλά υπάρχει. Οπότε το τεχνικό κομμάτι λέει, τραβάω πρώτα το μεγάλο το 1. Βλέπω ότι πέφτει ένα μεγάλο. Αυτό δεν μου λέει κάτι γιατί λείπει ντάμα βάλε 10, οπότε ένα μεγάλο μπορεί να πέσει. Ξεμπλοκάρω από εδώ το 9-8, το μάτι μου κοιτάει και βλέπει, αυτό εδώ που πρέπει να το βλέπει, 9-8 εδώ, 7 εδώ. Εάν πρόκειται να είναι στραβά, θα είναι στραβά από την Ανατολή, εφόσον έπεσε μεγάλο από τη Δύση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα λοιμό από πάνω για να εμπασάρει την Ανατολή για να κατεβαίνει στο χέρι μου. Άρα στον άσο πρέπει να πετάξω το 9. Και να παίξω το δεύτερο μικρό. Δηλαδή να κάνω το δόσιμο τη δεύτερη φορά. Αν ρίξουν και οι δύο συντάξει, τη δεύτερη φορά κάνοντας το δόσιμο, καταλαβαίνεις και τι γίνεται. Καταλαβαίνεις ποιος είναι αυτός ο κακός, αν κάποιος υπάρχει με τα πολλά. Ούτως ή άλλως προϋποθέτει δόσιμο το μετράρισμα. Οπότε τη δεύτερη δίνω. Αυτός δεν έχει. Τι κάνω, βάζω το 8. Έπεσε το 10. Το 8 τρώει το βαλέ. Και τώρα έχω δημιουργήσει αυτό που λέω φουρκέτα. Το ρίγα με το 7. Που ο άλλος έχει την τάμα και ένα άλλο πιο μικρό. Και έχω τη χαρά να παίζω από εδώ και όταν μου βάζει μικρό να βρίσκομαι στη μεριά με τα πολλά. Γιατί δεν έχει ασανσέρ άλλο αυτή η μεριά. Δίνοντάς μου, μου τρώει τον άσο κούπα. Οπότε, αν δεν φροντίσω να έχω ασανσέρ να έρχομαι, θα βρίσκομαι από τη λάθος μεριά. Αυτός δηλαδή πήρε το βαλέκαρο τώρα και θα μου παίξει κούπα να με τελειώσει.
είτε τσιγκουνευτώ είτε δεν τσιγκουνευτώ, θα μου την τελειώσει τον Άσο Κούπα. Παίζοντας λοιπόν τον Άσο Κούπα, τώρα πρέπει να πάω στο μορ και να περάσω με το 4 καρό στα πολλά μου καρά. Αν το 4 δεν ήταν 4 και ήταν 8, θα έμενα από εκεί και δεν θα μπορούσα να περάσω στα πολλά μου καρά. Γιατί απαιτεί εμπάς. Αυτό λοιπόν είναι ένας εύκολος συνδυασμός, οχτάρης, που το δώσιμο πρέπει να το δίνω τη δεύτερη και όχι την τρίτη. Ακόμα κι αν ήταν 3-2, το δώσε πρέπει να το κάνω τη δεύτερη φορά, για να υπάρχει καρό να ανεβαίνω, που θα μου χάλαγε τα ανεβάσματα. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι λοιπόν, οπότε τώρα έχω τη χαρά, τι να κάνω, να δω και τι γίνεται με τα σπαθιά. Λέει ένας, πώς θα δεις τι γίνεται με τα σπαθιά, τώρα σου έχουν φάει τις σκούπες, άμα δεις τι γίνεται με τα σπαθιά θα μπεις μέσα. Εντάξει, λέει, δεν θα δω. Θα πάω από εκεί να πάρω τις 9 μου και θα δούμε. Πάω λοιπόν με την πίκα να πάρω τις 9 μου. Βλέπετε το 6, εγώ θα έρθω με το 7. Αν εδώ ήταν 8, δεν θα μπορούσα να έρθω. Αυτός δεν θα βάλει το μεγάλο του. Έρχομαι λοιπόν με το 7 και κοιτάω τι πετάνε οι αντίπαλοι. Κοιτάω πόσες κούπες θα πετάξουν οι αντίπαλοι. Έχουν πετάξει καμιά κούπα έως τώρα? Δεν πρόσεχα, λέει. Να τη μία κούπα που πετάξανε. Και μία πίκα που πετάξανε. Και μία κούπα που πετάξανε εδώ. Τώρα που έγινε αυτό το σενάριο, πρέπει να δω αν μπορώ να τους παγιδεύσω να μου κάνουν δώρο, δηλαδή τη συνμία. Έχει πετάξει ο καθένας από μία κούπα. Είναι ασφαλές να παίξω κούπα? Ή να πάω να πάρω τους δύο άσους, έτσι θα σκέφτεστε. Αν δεν υπάρχουν κούπες που σας βάζουν μέσα, είναι ασφαλές να παίξετε κούπα. Γιατί μπορεί να βρεθεί την κούπα να την παίρνει η Ανατολή και η Ανατολή να αναγκάζεται να παίζει ένα σπαθί και να σας κάνει δώρο. Είναι τζάμπα. Το ίσως να σας κάνει δώρο. Είδατε τι πέταξε εδώ? Πέταξε μια πίκα. Στην τελευταία ντάμα κούπα λοιπόν, πετάω σπαθί, έχουν φύγει πολλές πίκες. Και τώρα κοιτάω μήπως έγινε λάθος. Δεν έγινε λάθος, θα κάνω τις 9 μου. Αυτό είναι το μυστικό. Μήπως γίνει και κάποιο λάθος. Αυτή τη διανομή σας την έβαλα, διότι παρακολουθώντας τις εκτελέσεις, έβλεπα εκτελεστές να πηγαίνουν να παίζουν πίκες, που δεν έχει νόημα να παίξεις, γιατί δεν μπορείς να τις μετράρεις τις πίκες, να πας να τις πάρεις από το μορ. Και οι εκτελεστές να ρίχνουν τον Άσο και το Ρίγα Καρό. Άρα λέω, αυτό δεν το ξέρουν. Παρότι έχουμε πει το δώσιμο την πρώτη φορά ή τη δεύτερη, νωρίς, εδώ πέρα γιατί δεν κάναμε το δώσιμο την πρώτη? Γιατί υπήρχαν 3 φύλλα καρό στο μορ. Αν δεν ήταν 5-3 και ήταν 6-2 χωρίς ασανσέρ, τότε το δώσιμο γίνεται την πρώτη φορά. Αυτό ήταν το τεχνικό στο συνδυασμού. Αν πάτε να δείτε κάποια πρωινές εκτελέσεις που σας έχω στείλει πάλι με αυτά, θα συμπληρώσετε το puzzle του μετραρίσματος, του πότε γίνεται το δώσιμο στα χωρίσα του. Αυτή λοιπόν ήταν η διανομή που ήθελα να δούμε ακόμα και πάμε και άλλη μία πριν μπούμε στο κανονικό μας το μάθημα. Την πάσο παγίδα. Να δούμε λίγο το πάσο παγίδα και πώς γλιτώνουμε από αυτό. Αν γλιτώνουμε δηλαδή. Εδώ λοιπόν είναι μία διανομή που ανοίγει μία κούπα. Ένας με τους 16 πόντους του, 5-4 υπέροχος, και ο επόμενος έχει άλλους 14 πόντους και κάνει παρεμβολή 2 σπαθιά. Και έρχεται τώρα ο απαντών, ο οποίος μπορεί να μην έχει τόσους πόντους, αλλά έχει σπαθιά. Και μάλιστα, τι έχει με τον κανόνα των 9 για να μετρήσω λίγο? Πόσα σπαθιά έχει? Θυμάστε, ο κανόνας των 9 είναι αυτός που στείνει το πάσο στον αντίπαλο για να του κάνεις παγίδα και να τον βάλεις μέσα κοντρέ. Οπότε για να δω για τον κανόνα των 9 τι έχω, πόσα φύλλα έχω στο χρώμα του αντιπάλου, φύλλα στα σπαθιά, έχω 6. Ο νέρ στα σπαθιά, το πλήθος ο νέρ στα σπαθιά,
Τα ονέρη νέα ορίγαντα άμα βάλε 10. Δύο ονέρ έχω. Δύο. Και το επίπεδο του συμβολέου που έχουν αγοράσει οι αντίπαλοι. Και το επίπεδο λοιπόν συμβολέου. Είναι 2. Γιατί έχουν πάει 2 σπαθιά. 6 και 2, 8 και 10. Ο κανόνας των 9 βγαίνει 10 σε αυτό το χέρι. Τούτος εδώ είναι έτοιμος να πάρει... Τι είναι στην κόκκινη αντίπαλη. Είναι έτοιμος να πάρει ένα 800. Τρίβει τα χέρια του. Κανείς δεν το ξέρει ακόμα. Αυτός το ξέρει. Το υποψιάζεται και ο άλλος. Οπότε τι κάνει την ώρα της αγοράς εδώ. Μετά το 2 σπαθιά. Λέει πάσου. Αυτό το πάσο είναι ή πάσο ψόφιο ή πάσο της παγίδας. Λέει και ο άλλος πάσο, δεν μπορεί να μιλήσει στο επίπεδο 2 για να μιλήσει. Ο advanced στο επίπεδο 2 θέλει εκεί 8 ποντάκια για να αλλάξει χρώμα. Δηλαδή αν στα 2 σπαθιά αυτός πει κάτι άλλο, δείχνει γύρω στους 8 με 11 πόντους και ένα μακρύ. Εξάφυλλο και ανοχή στο χρώμα του συμπαίχτη. Δεν μιλάει με τους 5 πόντους και τώρα το μυστικό είναι ο ανοίξας που ήρθε τη σειρά του. Αντί να αγοράσει μόνος του ξανά κάποιο χρώμα, κουτουρού ας πούμε 2 καρά, να πει, εγώ τι κάνω τώρα εδώ, έχω ένα σπαθί. Ο δικός μου είπε πάσο, άρα είναι πάσο ψόφιος ή είναι πάσο με παγίδα. Αν είναι πάσο με παγίδα ας κάνουμε κοντρέ άμυνα, αν είναι πάσο ψόφιος ας μου πει το μακρύ του χρώμα ποιο είναι. Γι' αυτό κιόλας κάνει κοντρ. Αυτό που έχουμε πει ότι κάνει ο ανοίξας όταν ξανάρχεται η σειρά του, έχουν προηγηθεί ένα ύποπτο πάσο από το συμπαίχτη και κοιτάει τα φύλλα στο χρώμα της παρεμβολής και έχει λίγα. Τότε λέει κόντρ, το οποίο κόντρ λέει μίλα, λέει στο συμπαίχτη του, μίλα βρε και πες το μακρύ σου χρώμα να παίξουμε εμείς. Στο μίλα λοιπόν, ο συμπαίχτης του ξανάρχεται σειρά και λέει πάσο. Και μέχρι εδώ έχουν στήσει μια ωραία παγίδα και είναι έτοιμοι να βάλουν μέσα τους άλλους κοντρέ. Και έρχεται ο τελευταίος, ο οποίος τελευταίος έλεγε συνεχώς πάσο μέχρι τώρα, φρόνιμος, να κάνει το ταμείο του τώρα. Τώρα ο τελευταίος γνωρίζει τι. Ότι όχι μόνο δεν είχε φύτ σπαθιά, αλλά τα σπαθιά είναι και στραβά βαλμένα. Τι να κάνουμε τώρα. Να τον σώσουμε, όχι να μάθει να μην μιλάει. Δεν είναι να μάθει να μην μιλάει. Εδώ είμαστε άτυχοι λόγω της κατανομής της μοιρασιάς της διανομής. Δεν είναι ότι αυτός έκανε, είπε 2 σπαθιά και δεν έπρεπε. Μια χαρά έπρεπε. Το θέμα είναι τώρα που διαθέτουμε τα στοιχεία, ποια είναι τα στοιχεία που διαθέτει ο απαντών. Ο advancer εδώ. Ότι τα σπαθιά είναι και κακομοιρασμένα. Πρέπει να σώσει το συμπαίχτη του. Πώς σώζεις το συμπαίχτη σου όταν τον έχουν αφήσει κοντρές στην παρεμβολή του. Τον σώζεις είτε με ένα μακρύ δικό σου χρώμα που το λες καθυστερημένα για να δείξεις ότι δεν είχες πόντους, γιατί δεν το λέγεις αμέσως, ή το λες με ρεκόντρε σοές, που σημαίνει έχω παντού απ' τα άλλα, βρες κάτι απ' τα άλλα. Αν έχεις δηλαδή 2 πεντάδες απ' τα άλλα, ρες ρεκόντ. Όταν λοιπόν μένει το πάσο παγίδα, όπως εδώ που έμεινε, και δεν θέλεις να τελειώσει η αγορά, ή θα πεις τώρα το χρώμα σου ή θα πεις ρεκόντρε σοές. Εδώ πέρα, επειδή έχω πεντάφυλλο καρό και η πίκα μου η τετράφυλλη είναι της πλάκας εντελώς και μάλλον ο δικός μου δεν έχει πίκες γιατί προτίμησε την παρεμβολή μία κούπα δύο σπαθιά, πρέπει να τον σώσω με 2 καρά. Λέει ένας, και αν δεν έχει κανένα καρό. Έχω την πληροφόρηση από την αγορά ότι μάλλον έχει κάποια φύλλα στα χαρτιά. Γιατί γνωρίζω ότι είναι κοντό στις κούπες, γιατί εγώ έχω 4, άρα αυτός έχει λίγες κούπες. Δεν μπορεί να έχει μόνο σπαθιά πάνω του, γιατί αν είχε μόνο σπαθιά πάνω του και 8 σπαθιά, μπορεί να είχε κάνει φραγμό ή μπορεί να μην είχε αφήσει το κόντρο άλλος. Πολλές πίκες δεν μπορεί να έχει, γιατί μπορεί να έκανε κάποιο κόντρο μιλίας, κάποια διχρωμία. Αν θυμάστε το Michael's Qubit, στο άνοιγμα μία κούπα το 2 κούπες είναι 5-5 πίκες και ένα μινέρ ή 6-4 πίκες και ένα μινέρ που οι 4 είναι πίκες και καλές. Έτσι ξεκίνησε ο Michael's. Άρα μάλλον δεν έχει και πολλά φύλλα στις πίκες. Στατιστικά λοιπόν, λέγοντας 2 καρά, 2 φυλλαράκια στα καρά θα τα έχει. Μπορεί και 3.
Αυτό είναι λοιπόν το σώσιμο που κάνω στο συμπαίχτη. Με το που κάνω το σώσιμο στο συμπαίχτη, για να δουλέψει η παγίδα που είχαν στήσει οι άλλοι, γιατί εγώ τώρα ξεγλιστράω, οι άλλοι με κυνηγούσαν στα δύο σπαθιά. Θα πρέπει να με ξανακοντράρουν. Την ώρα λοιπόν που λέω τα δύο καρά, αυτός εδώ που είναι ο ανοίξας και που έχει το τετράφυλλο καρό, πρέπει να ξανακοντράρει τώρα. Ενώ το πρώτο ήταν για ομιλία, το δεύτερο είναι για τιμωρία. Γιατί θέλει να κοντράρει, γιατί το πρώτο που ήταν για ομιλία έμαθε ότι ο συμπαίχτης του έχει τα σπαθιά. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία του Πάσου Παγίδας. Καταλαβαίνετε πόσο έτοιμοι είναι οι Ανατολή Δύση να πληρώσουν από 500 και μέχρι 800. Καταλαβαίνετε πόσο πολύ θα γλιτώσουν αν την πρώτη φορά που έχει έρθει η σειρά του Ανοίξαντος μετά τα δύο Πάσου δεν μπει κόντρο. Οπότε αυτή η διανομή έπρεπε να γράφει 500 και 800. Θα τη δούμε και αυτή τη διανομή και μετά θα φύγουμε στο μάθημα. Να δούμε αυτή εδώ τη διανομούλα. Να ρωτήσω σε αυτή. Ναι, ναι. Οι αντίθετοι πήγανε τρία σπαθιά και που ήμουν αυτός με τους λόγους του εξάφυλλο σπαθί, ναι. Το άφηλο πήραμε 400 γιατί μπήκανε μέσα. Φοβήθηκαν. Έτσι πήγε η διανομή. Παρεμβολή, πάσο κόντρ. Δεν κάναμε το κόντρ, τέλος πάντων. Είμαστε... Δεν θα το κάνει το κόντρ. Δεν γίνεται να μην το κάνει το κόντρ. Δεν το κάναμε. Προσπαθούμε να μάθουμε. Ναι. Ναι, απλώς τους βάλαμε μέσα και πήραμε 400, αλλά φοβήθηκα εγώ να κάνω μετά, με το εξάφυλλο να κάνω μετά το 3 σπαθί να κάνω κόντρ, γιατί... Μα δεν μπορείτε να κάνετε με το εξάφυλλο σπαθί κόντρ, γιατί είναι κόντρ negative. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω σε αυτή την παρατίδα. Ότι αυτός που έχει τα σπαθιά δεν μπορεί να πει κόντρ, γιατί αν έλεγε κόντρ θα ήταν κόντρ negative. Όχι, στο τελικό 3 σπαθιά που αγόρασαν οι αντίπαλοι και πάμε να τα παίξουμε, δεν μπορούσα να πω εγώ κόντρ. Όχι, όταν η αγορά πηγαίνει μία κούπα, 3 σπαθιά παρεμβολή, η απάντηση κόντρ είναι κόντρ negative. Σε δεύτερο, τρίτο γύρο γινόντουσαν αυτά. Κάναμε πολλούς γύρους μέχρι... Κάνε άλλες αγορές, ενώ είναι στη μέση, ποιο τραπέζι είστε, ποιο νούμερο. Εδώ που τα βλέπουμε στην οθόνη, ποιο είστε. Πού βλέπετε το όνομά σας. Ναρσίμ και Φιλίτσα, το βλέπετε ίσως πουθενά. Ωραία, εδώ πέρα, να δούμε. Παίζαμε με αμαράκι. Ορίστε. Μία κούπα, δύο σπαθιά. Ορίστε, εδώ... Λοιπόν, εδώ πέρα είναι αυτό που συζητούσαμε. Εδώ φιλοφρονήσεις. Μία κούπα, δύο σπαθιά. Πάσω με την παγίδα, πάσω από εδώ. Αυτό το δύο καρά είναι λάθος. Αυτό είναι που ήθελα να μάθετε. Ότι εγώ που άνοιξα, που έχω όλα τα άλλα εκτός από σπαθιά, δεν παίζω μόνος μου. Λέω κόντρ, μίλα μου. Εσύ, απέναντι. Και άμα δεν θες να μιλήσεις γιατί έχεις τα σπαθιά, άστο. Άρα εδώ πέρα θα έπρεπε να υποθεί κόντρ εδώ. Στα δύο καρά. Εδώ έπρεπε να υποθεί το κόντρ. Δεν υπόθηκε και του έδωσε μια ευκαιρία του αλλού να είναι πιο ψηλά. Είπε δύο καρά. Κακός. Και είπε αυτός τρία σπαθιά. Πιο κακός. Ναι, μετά. Και τώρα στα τρία σπαθιά, τώρα εδώ μπορούσατε να πείτε κόντρ. Γιατί τώρα ο παίχτης που πιο πριν έχει πάει πάσο, αν εδώ πει κόντρ, έχει πάει ύποπτο πάσο στην αρχή. Για παγίδα. Δεν τον πήραμε στον πάσο. Ο ύποπτο πάσο, αν στη συνέχεια εδώ πει κόντρ, αυτό είναι τι. Είχα πάει βρε ύποπτο πάσο πιο πριν, τώρα τιμωρία. Τώρα ο κανόνας των 9 έγινε 11. Μα αυτό, ναι. Εδώ λοιπόν τώρα μπορούσατε να πείτε, εγώ νόμιζα ότι η παρεμβολή ήταν απευθείας τρία σπαθιά. Και πήγατε. Εδώ τώρα σας έδωσε την ευκαιρία να πάρετε ακόμα πιο πολλά. Λοιπόν, ακούστε κάτι γενικότερα. Η παρεμβολή δύο σεμινέρ είναι πάντα εξάφυλλο και άνοιγμα. Όταν έχετε το εξάφυλλο και άνοιγμα, δεν το ξαναλέτε ότι το έχετε το εξάφυλλο και άνοιγμα. Το είπατε μία φορά. Τι συμβαίνει τώρα. Επειδή παρότι λέμε ότι οι παρεμβολές σεμινέρ είναι σοβαρές σε πρώτο χρόνο, εσείς δεν το τηρείτε αυτό. Με αποτέλεσμα, τώρα που το έχετε τον ορισμό του, να νιώθετε τόσο δυνατοί που δεν θέλετε την ανάγκη να το ξαναπείτε. Όταν δεν έχεις την παρεμβολή σου την κανονική σεμινέρ, δεν την κάνεις σε πρώτο χρόνο και την κάνεις σε χρόνο reopening αν χρειαστεί. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι αυτό που ήθελα να σας μείνει από αυτή τη διανομή.
το πάσο της παγίδας και το κόντρο. Άνθρωπος που πέρασε στην αρχή πάσο παγίδα, αργότερα αν πει κόντρο είναι τιμωρίας. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχω τον κανόνα των 11, έχω τον κανόνα των 10, που είμαστε στο επίπεδο 3. Και επειδή δεν είμαι και έμπειρη, φοβήθηκα. Ακούστε, 9 πρέπει να βγαίνει το άθροισμα, για να τους βάζετε μέσα. 9. Α, σε οποιοδήποτε, είναι και το επίπεδο. Ναι, 9. Απλώς όταν βγαίνει παραπάνω από 9, σημαίνει ότι είμαστε και πολύ άνετοι στην άμυνα, δηλαδή θα τους παραβάλουμε μέσα. Αυτό. Και πώς έγινε 11 εδώ που λέτε? Γιατί έχω 6 φύλλα με 2, ναι. 8 και 3 σπαθιά από άλλους 11. Α, μάλιστα. Το παράκανε ο άλλος, βέβαια, να μου πεις δεν τα υπολόγιζε και τόσο στραβά, αλλά είχε πει ήδη το χέρι. Μην τα παίρνετε προσωπικά, το ότι έχω πατήσει αυτό το τραπέζι, είμαι βέβαιη ότι και άλλα τραπέζια να πατήσω, γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε ναι, ποιος με ρωτάς και το 10, Χριστίνα, συγγνώμη. Το 10 είναι ο νέος στο bridge. Τα ο νέος στο bridge είναι 5. Το κανόνα των 9. Μάλιστα, το κανόνα των 9 μετράει το 10. Ευχαριστώ. Γιατί είναι ένα μεγάλο ατού που συνοδεύεται από πολλά μεγάλα και είναι πονοκέφαλο στον εκτελεστή το 10 να μας το μαζέψει. Είναι πολύ σημαντικό ατού το 10 όταν είναι σε μήκος. Και κάποιος άλλος με ρώταγε κάτι. Μάθαμε ωραία πράγματα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ακούγομαι? Ναι, 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 ακούγεσαι. Ωραία. Το κόντρο που θα κάνει αυτός που έχει τα 4 καρά δεν είναι στον κανόνα των 9. Πώς θα κοντράρει? Ο παίχτης, ο οποίος... Όπα, μισό λεπτό, γιατί έχω βάλει... Ο παίχτης που είναι ο ανοίξας, λέει το κόντρο για ομιλία. Εγώ ανοίγω. Το κόντρο στα 2 καρά δεν χρειάζεται πια ο κανόνας των 9. Τελείωσε αυτό. Αλλά με ποια λογική κοντράρεις? Η λογική ότι έχουμε τώρα τους πόντους, έχω εγώ την άμυνα στα καρά και είχε και ο δικός μου στα σπαθιά. Αυτό. Μάλιστα. Και αν, απλώς οι άλλοι τι γίνεται τώρα. Εκεί που θα μπαίνανε 2-3 μέσα, εάν τη γλιτώσουν θα μπουν 1 μέσα. Το θέμα ποιο είναι, ότι εφόσον ξεκινήσαμε να τους κυνηγάμε, είναι σαν τη γάτα με το ποντίκι αυτή. Όταν ξεκίνησες να τους κυνηγάς, και αυτοί πάνε να σου ξεγλιστρήσουν. Γενικά συνεχίζει να τους κυνηγάς, εφόσον δεν έχεις εσύ κάτι καλύτερο να παίξεις εσύ. Γιατί αυτή είναι η λογική, ότι τους κυνηγάμε, αλλά δεν είχαμε κι εμείς κάπου φίτη να παίξουμε κάτι άλλο. Ωραία. Το θέμα. Οπότε εδώ έχω και 4 φύλλα στα καρά και πήρα και το πάσο από το συμπαίχτη μου το πρώτο, το ενθαρρυντικό, ότι τους έχεις στα σπαθιά. Οπότε λέω αυτό. Τώρα, άμα τα βγάλουν μια φορά το χρόνο τα 2 καρά κοντρέ και είναι τόσο καλή η επιχείρηση ξεγλιστρήματος, ας τα βγάλουμε. Αυτό. Μας άρεσε αυτή η διανομή, ήταν πολύ ωραία διανομή. Θα αφήσουμε τις διανομές και τώρα θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας το... που αφορά τα SLAM. Θέλω να σας πω λοιπόν σήμερα δύο πράγματα, να κλείσω λίγο τα... να κλείσω λίγο τις διανομές. Ευθύνα, να σας κλείσω κάτι για μια διανομή. Πες μου αν είναι εύκολη. Είναι αυτή που ναι. Είναι η διανομή 7, η οποία έχει 15 πόντους, ο άνοιξας 17 ο απαντών, που κάνει transfer στην κούπα, το είδα και σε άλλα τραπέζια. Σωστά. Εμείς χαθήκαμε. Βλέπω όμως σε άλλα τραπέζια μετά το 2 καρό, 2 κούπα. Χάθηκε πολλοί κόσμος. Να ρωτάνε άσους και ο άνοιξας το ένα χωρίς ατού να δίνει άσους με το ρίγα κούπα. Ενώ χτες το συζητούσαμε αυτό το ποσοτικό. Το έχω βάλει στα θέματα των σεμιναρίων για να το συζητήσουμε. Μετά το transfer, η αγορά 4 χωρίς ατού είναι ποσοτική. Το λέγαμε και χτες. Okay. Εδώ λοιπόν η σωστή να κάνεις το transfer, να πεις και το δεύτερο χρώμα σου. Έχω 5 κούπες και έχω και 4 σπαθιά. Και 4 σπαθιά να μην είχες, ναι, πείτε μου. Δεν λες κατευθείαν 4 χωρίς ατού ως ποσοτικό? Όχι, γιατί θέλεις να παίξεις, όχι, γιατί θέλεις αν έχεις fit στις κούπες να αρχίσεις και τα control, να πεις και τα control, γιατί με το fit μπορεί να βγαίνει και με λιγότερους πόντους όπως έχεις το δίφυλλο, αν ταιριάζει. Θες οπουδήποτε να βρεις το fit, αυτό. Και είναι και 5-4. Αυτό που θέλω να πω το εξής, είναι 17 με πεντάφυλλο, μπορεί να γίνει 18.
Αυτές είναι οι δικαιολογίες που λένε μερικοί που πάνε στο σλέμ στην τύχη. Έχει δύο βαλέτες όμως, άρα είναι πιο κακό. Άρα τι θες, να εκμεύσεις το fit στην κούπα, γιατί εκεί μπορεί να πεις control. Οπότε σας έβαλα επίτηδες 5-4 για να έχετε εύκολο να πείτε το πεντάφυλλο και μετά το τετράφυλλο. Αλλά και 5-3 αν είχατε για να εκμεύσετε, μπορεί να λέγατε το τρίφυλλο στη δεύτερο χρόνο μινέρ, για να μάθετε αν έχει fit το δικό σας. Θέλετε να δείτε για το fit στην κούπα. Γιατί το fit στην κούπα είναι σημαντικό. Αυτή που δεν θα σας το δώσει το fit στην κούπα γιατί δεν έχει, μετά το κάνετε το ποσοτικό. Στην το 3 σπαθιά δείχνει 5-4 δεκάρι χέρι. Το 17 δεν μπορεί να φανεί. Φαίνεται μετά. Αυτό είναι 10 συν. Φαίνεται μετά. Το 4 χωρίς. Το μυστικό είναι ότι με το 3 σπαθιά, αν αυτός είχε τρίφυλλο κούπα, θα μου έλεγε υποχρεωτικά 3 κούπες. Όχι 4, να μην με κλείσει 3. Και θα είχα χώρο εγώ να κάνω τα κοντρόλ. Γιατί αυτό το 17 εδώ πέρα το περήφανο έχει ένα θέμα. Αφύλαχτο χρώμα νούμερο 1 και αφύλαχτο χρώμα νούμερο 2. Λείπουν 2 σωριγάδες. Δεν υποχρεωμένος ο άλλος επειδή είναι 15-17 να έχει παντού σωριγάδες. Όπως και δεν είχε παντού άνθρωπος. Οπότε τι κάνουμε εμείς. Δεν αγοράζεται αυτό. Αυτό αγοράζεται transfer, 3 σπαθιά. Εύχεσαι να σου δώσει fit στις κούπες να κάνεις τα κοντρόλ σου. Δεν σου τα δίνει τα κοντρόλ, κάνεις το ποσοτικό μετά. Θα έπρεπε αυτή τη διανομή να την αγοράσετε όλοι σωστά. Τώρα ξεκινάει το μάθημα. Ναι, γιατί αγοράστηκαν έτσι κούπε. Δηλαδή το 4 χωρίς ατού εδώ πέρα σημαίνει ότι είναι ποσοτικό. Δηλαδή λες εσύ με το 4 χωρίς ατού ότι εγώ έχω 15 πόντους. 15 δεν μου φτάνει για το ποσοτικό, γιατί 15 και 17 να έχει ο άλλος δεν πάμε στο 33. Αυτό το ποσοτικό σημαίνει ότι έχω 16 και περιμένω από το συμπέκτη μου άλλα 16-17. Ποσοτικό. Αυτόν τον τρόπο του δείχνεις, ας πούμε, πόσους πόντους έχεις. Και απλώς αν έχει, πάει. Αν έχει, πάει, ακριβώς. Αυτό εδώ το ποσοτικό σημαίνει είχα 5-4, δεν είχα 5-5 και δεν έχω και 18. Είμαι ένα κλικ κάτω από το 18. Για κοίτα τι είσαι. Γιατί στο 15 θα κάνουμε αυτό, αν είναι σύμφωνα. Okay. 8 και 15, 13 και ό,τι καταφέρεις. Λοιπόν, σταματάμε τις διανομές, κλείνουμε τα μικρόφωνα κάποιοι που τα έχετε ξεχάσει. Ανοιχτά. Και πάμε για τις ωραίες μας δουλειές τώρα, τις θεωρητικές. Διάλεξα το κομμάτι αυτό του μαθήματος που αφορά το SLAM και τους άσους και τα control, έτσι ως light μάθημα, εύκολο, ευχάριστο, λόγω το ότι είμαστε σε διακοπές του Πάσχα τώρα. Και επειδή κανονικά τα σχολεία αυτή τη βδομάδα κλείνουνε, είπα να αφήσουμε τα πολύ βαριά θέματα που ήταν τα τέταρτα χρώματα, περίεργες διχρωμίες, περίεργα κανόνες του Advanced, και να πάμε σε κάτι light που το ξέρουν αρκετοί, αλλά δυστυχώς το ξέρουμε μισό. Διαπιστώσατε σε παρτίδες που παίζουμε τώρα αυτές τις δύο εβδομάδες, ότι ναι μεν έχετε γνώστες για τα control και για τους άσους, αλλά δεν έχετε συνειδητοποίησει πώς συνεχίζεται η αγορά, πώς βρίσκουμε την τάμα του, πώς βρίσκουμε συγκεκριμένους ριγάδες και συγκεκριμένα φύλλα. Και επειδή λοιπόν στο bridge θέλουμε ή δυνατόν την ώρα της αγοράς να χώσουμε τη μύτη μας και να δούμε τι φύλλα κρατάει ο συμπαίχτης, θα ήταν τέλειο πριν ξεκινήσει η ανταμ να μπορούμε με την αγορά, ειδικά στα δυνατά χέρια, να έχουμε καταλάβει ακριβώς τι φύλλα έχει ο συμπαίχτης, ειδικά στα χρώματα που μας νοιάζουν. Άρα εκτός από τους άσους μας νοιάζουν και οι ριγάδες, εκτός από τους ριγάδες μας νοιάζουν και οι ντάμες, εκτός από το σόλο μας νοιάζει και το δίφυλλο, το τρίτο γύρο κοντρόλ. Και αυτά όλα είναι εύκολα πράγματα να τα μάθω, εάν έχω συγκεντρωμένο στο μυαλό μου κάποιους βασικούς κανόνες. Και βέβαια, αν έχω φτάσει από την αρχική μου αγορά και τις αρχικές μου δηλώσεις, να διαπιστώσω ποιο είναι το ατού και να διαπιστώσω και τους πόντους μου. Γιατί βέβαια, για να αρχίσεις να κάνεις ανάκριση για συγκεκριμένα φύλλα για το SLAM, πρέπει να έχει προηγηθεί τι συνεννόηση για το τι είναι το ατού, να το ξέρουν και οι δύο, και ή δυνατόν να έχουμε μάθει στοιχεία της κατανομής του ενός και του άλλου παίχτη. Αυτό λοιπόν μας έχει δύο θέματα. Πρώτο θέμα λοιπόν που θα κάνουμε είναι τι γίνεται με τα SLAM στα μαζέρ.
το εύκολο κομμάτι. Μετά θα δούμε τι γίνεται με τα slam στα μινέρ. Λίγο πιο μοντέρνο κομμάτι. Αποφάσισα τα κρατικά μυστικά που έχουμε οι πιο προχωρημένοι, ότι είναι διαφορετικές οι ερωτήσεις των άσων στα μαζέρ και διαφορετικές στα μινέρ, αποφάσισα να σας τα μαρτυρήσω. Τα τελευταία 2-3 χρόνια τις μαρτυράω. Οπότε λοιπόν, το θέμα μας σήμερα αφορά το Roman Kickard Blackwood, που είναι οι 5 άσοι μεταφρασμένοι στα ελληνικά. Τα 5 φύλλα κλειδιά είναι η σωστή απάντηση. Και το Optional Kickard Blackwood, που έχει να κάνει με τα ίδια 5 φύλλα κλειδιά για τα μινέρ, συν κάποιες εξτρά πληροφορίες. Θα προσπαθήσω να σας τα πω λίγο αναλυτικά, για να μπείτε στη λογική τους. Παρ' όλα αυτά, ό,τι θα πούμε σήμερα, σαν σκονάκι, είναι μία σελίδα για τα μαζέρ και μία σελίδα για τα μινέρ. Μην τρομάξετε, τελικά η ουσία συγκεντρωμένη είναι ένα μικρό σκονάκι. Αλλά πρέπει να μπείτε στη λογική τους. Οπότε, θα ξεκινήσω τώρα με το κομμάτι της ιστορίας των 5 άσων, δηλαδή όχι των άσων, των φύλων κλειδιών, key cards θέλω να λέμε, δεν θέλω να λέμε άσους, τη λέξη άσους να χρησιμοποιούμε. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο κρατήστε ακόμα και αν το ξέρετε, κρατήστε ένα κομμάτι στο μυαλό σας, ότι κάποια πράγματα που είναι λεπτομέρειες, ίσως να μην τα έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα. Οπότε, παρακαλώ ακόμα και αυτούς που το ξέρουν να δώσουν λίγο σημασία σε αυτά που θα συζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε τον δρόμο για το σλέμ και τους 5 άσους. Χρησιμοποιώ τη λέξη άσους, θα αρχίσω να την κόβω σιγά σιγά στο μεταξύ μας, γιατί θέλω κι εσείς να μπείτε στη λογική ότι δεν είναι οι άσοι, είναι τα φύλλα κλειδιά. Τα οποία φύλλα κλειδιά είναι, για να δούμε τι. Φύλλα κλειδιά λοιπόν, για το χρωματιστό σλέμ, ό,τι συζητάμε τώρα αφορά το χρωματιστό σλέμ, το με ατού δηλαδή, γιατί πρέπει να έχω καλά ατού για να παίξω με ατού. Δεν είναι μόνο η άση. Τα φύλλα κλειδιά λοιπόν στο χρωματιστό σλέμ είναι, εκτός από τους 4 άσους, ο ρίγας και η ντάμα των ατού. Αυτά είναι τα φύλλα κλειδιά. Γιατί ένας οποιοδήποτε ρίγας σε ένα κάποιο χρώμα μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικός, γιατί μπορεί να έχω σόλο και να κόβω. Ή να μετράρω κάτι άλλο κάπου αλλού και να ξεσκαρτάρω. Ο ρίγας του νατού όμως είναι ένας ρίγας ο οποίος αν μου λείπει θα μου το πάρουν οι άλλοι. Ειδικά αν μου λείπει και η ντάμα μαζί με το ρίγα του. Λέει ένας, έλα μωρέ, άμα δεν σου λείπει η ντάμα θα κάνεις την εμπάς. Μπορεί να μου λείπει ο βαλές και να μην υπάρχει εμπάς. Να τον δίνω πάντα. Αλλά ακόμα και αν έχω άσο ντάμα βαλέ και μου λείπει μόνο ο ρίγας, και πάλι είναι στην εμπάς, δεν είναι σίγουρος λέμε. Συμπέρασμα λοιπόν, όταν έχω ένα fit, ένα χρώμα μακρύ που έχω για ατού, τα φύλλα κλειδιά που με νοιάζουν για το σλέμ είναι οι 4 άσοι, ο ρίγας και η ντάμα του. Πώς προέκυψε η λέξη 5 άσοι? Η λέξη 5 άσοι προέκυψε από κάποιον που σκέφτηκε, εδώ εμείς στην Ελλάδα το σκεφτήκαμε, οι ξένοι δεν το έχουν σκεφτεί έτσι στραβά, σκέφτηκε το ρίγα τον ατού να τον βάλει άσο, να τον βαφτίσει άσο. Και εδώ κάνω μια παύση και σας λέω ότι αν είχαμε διπλό fit, αν είχαμε 2 μακριά χρώματα και ειδικά να καθρεφτίζονται χωρίς ξεσκαρταρίσματα, και αυτό καμιά φορά συμβαίνει όταν ο ένας ανοίγει ένα χωρίς ατού και έχει ομαλή κατανομή και ο άλλος έχει 2 πεντάφυλλα χρώματα και έχει διπλά fit με το συμπαίχτη του, αν έχεις διπλό fit και πας για slam, οι άσοι από 5 γίνονται 6. Γιατί είναι 2 ριγάδες που μας ενδιαφέρουν. Και οι ντάμες που μας ενδιαφέρουν από μία τον ατού είναι 2. Θα τα πάρετε στα σκονάκια, θα σταματάω εδώ να μην σας τρομάξω. Απλώς σκεφτείτε πόσο πονοκέφαλο έχεις όταν έχεις μακριά χρώματα και σου λείπουν ρίγαδες ντάμες. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν εξαφανίζονται. Πάνω σε αυτό λοιπόν, στην ιστορία του σλέμ, κάνουμε μια μικρή επανάληψη και λέμε ότι όταν πρόκειται να πας χωρίς ατού, τελευταία διανομή που συζητήσαμε πριν από λίγο, 6 χωρίς ατού, 7 χωρίς ατού. Αυτό που θέλεις τι είναι, να έχεις πόντους παντού, να έχεις τρόπο για τις λεβέ, δηλαδή στις ομαλές κατανομές, και να μην σου λείπουν 2 άσοι. Όταν πρόκειται να πας με ατού, τότε πρέπει να έχεις καλά ατού. Όσο πιο πολλά ατού έχεις, τόσο λιγότερο σε απασχολεί η ντάμα.
Ο ρήγας του νατού συνεπασχολεί σχεδόν πάντα. Αν θυμάστε στους συνδυασμούς φύλων που λέγαμε, λέγαμε ότι ο ρήγας του νατού αρχίζει να πέφτει σαν ξερός όταν τα του είναι 11. Αλλιώς ο ρήγας του νατού είναι φύλο κλειδί, είναι ισοδύναμος με άσος, γι' αυτό βαφτίστηκε πέμπτος άσος. Η ντάμα του νατού, όταν τα του είναι 8, μας απασχολεί πάρα πολύ. Όταν τα του είναι 9, δεν πέφτει πάντα δίφυλη, αλλά τέλος πάντων είναι λιγότερος πονοκέφαλος και αν τα του είναι 10 και πάνω, είναι σαν να την έχουμε την ντάμα του νατού. Γιατί είναι μικρή η πιθανότητα να είναι τρίφυλη και μάλιστα πίσω από τον άσο ρήγα. Οπότε ξεκινάμε και λέμε για να δούμε τι θα κάνω με τα φύλλα κλειδιά μου. Τα φύλλα κλειδιά μου λοιπόν θα είναι, τα key cards που θα λέμε από εδώ και πέρα, θα είναι 5 άσοι, οι 4 οι κανονικοί και ο ρήγας του νατού θα κάνει παρέα με τους άσους, γιατί έτσι τα λέμε εδώ στην Ελλάδα τώρα, μην πάμε κόντρα στους παλιότερους, και η ντάμα του νατού. Τώρα, αρχίζω και άλλα θέματα. Τι γίνεται με το σικάν? Όταν έχω ένα σικάν, μήπως είναι άσος, δηλαδή τι, αν είναι θατού οι πίκες και μου λείπει ο άσος σπαθί, που τον έχουν οι αντίπαλοι, και εγώ έχω σικάν στο σπαθί, δεν είναι σαν να τον έχω εγώ τον άσο? Οπότε κάποιος μου έλεγε μια μέρα, αν εγώ έχω σικάν κάπου, θα τον δώσω τον άσο αυτόν, θα πω ότι αντί για 2 άσους που είχα, έχω 3 άσους. Είναι σωστό αυτό? Δεν είναι σωστό το σικάν να είναι άσος. Γιατί εκεί που εγώ έχω σικάν, μπορεί τον άσο να τον έχει ο συμπαίχτης μου. Και να μας λείπει ένας άλλος άσος από αλλού. Έτσι λοιπόν ήταν κάποιος, ο οποίος έλεγε το σικάν είναι άσος, έδινε 2 άσους, μέτραγε και ο άλλος 2-3 άσους, είχανε άφθονους άσους. Και τους έλειπε ο άσος του νατού. Γιατί είχαν δώσει τους άσους τους, το σικάν τους μετράγανε διπλούς. Άρα, εξαρτάται. Αν το σικάν μετράει για άσος, εξαρτάται ποιος έχει τον άσο το χρώμα αυτό. Αν τον άσο τον έχουν οι αντίπαλοι, ναι, τον έχω κι εγώ με το σικάν. Αν τον άσο τον έχουν οι συμπαίχτης, τότε αυτός το σικάν δεν είναι άσος. Συμπέρασμα. Άλλο τα φύλλα κλειδιά, τα 4 άσοι και ο ρήγας του νατού, και άλλο τα σικάν. Τα σικάν πάνε πακέτο. Και επειδή είναι σημαντικά τα σικάν, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις απαντήσεις των άσων. Η διαφορά του μικρού σλέμ με του μεγάλου σλέμ είναι τεράστια. Είναι πολλά λεφτά. Αν θα παίζαμε με λεφτά, είναι πολλά λεφτά. Άρα τη φορά που μπορώ να βγάλω ένα μεγάλο σλέμ, γιατί να μην το βγάλω? Από την άλλη, είναι πολύ κρίμα να πάω ένα μεγάλο σλέμ και να μου λείπει ο άσος θατού. Κάτι το οποίο το έχουν πάθει πολύ στην καριέρα τους και μάλιστα σε μεγάλους αγώνες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Θέλω στα σλέμ να μπορώ να απαντάω και να ρωτάω και να δείχνω τα φύλλα κλειδιά, τις δάμες του νατού και τα σικάν. Σε ποιον να τα δείχνω? Στο συμπαίχτη μου που ρωτάει. Προϋπόθεση αυτός που ρωτάει να έχει την κατάλληλη κατανομή στο χέρι του, έτσι ώστε αυτό που ρωτάει να τον είναι χρήσιμο. Σκεφτείτε κάποιος να ρωτάει και αυτός και εκεί που ρωτάει τους άσους να έχει σικάν. Αν ο παίχτης που ρωτάει έχει κάπου σικάν, δεν μπορεί να πάρει σωστή πληροφορία από τον απέναντι. Άρα τι πρέπει να γίνεται στη διάρκεια της αγοράς? Αυτός που ρωτάει να είναι αυτός που μπορεί να εκτιμήσει τις πληροφορίες και να τις αξιολογήσει σωστά. Άρα αυτός που ρωτάει τους άσους με 4 χωρίς ατού δεν μπορεί να έχει πάνω του σικάν. Και ο απέναντι που παρτυράει και δείχνει θα πρέπει να δείχνει όλη την αλήθεια. Η οποία αλήθεια συμπεριλαμβάνει όλα τα φύλλα κλειδιά και τα σικάν. Πάμε λοιπόν να δούμε με τους άσους που πολλαπλασιάζονται και πώς θα απαντάμε τα 4 χωρίς ατού. 4 χωρίς ατού λοιπόν ερώτηση. Βαφτίζεται με το νέα δεδομένα Roman Keycard Blackwood. Αν το δείτε έτσι γραμμένο. Και θα έχετε στο μυαλό σας τον αριθμό π. 3,14. Αυτό. Αυτός λοιπόν ο αριθμός λέει πώς απαντάμε τους άσους στο 4 χωρίς ατού. Όταν δεν έχουμε πάνω μας ένα σικάν. Απαντάμε με τα βήματα, όπως απαντούσαμε πάντα. Το πρώτο βήμα είναι το 5 σπαθιά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτός που ρωτάει άσους και απαγορεύεται να έχει σικάν, ο λόγος είναι για να μην πέσει πάνω το σικάν του στον άσο του συμπαίκτη?
Ναι, γιατί αν εγώ ρωτάω με ένα σικάν και μου πει ο άλλος δύο άσους ή έναν, δεν θα ξέρω ποιον μου λέει. Θα δούμε πώς μπορώ να ρωτήσω άσους με σικάν. Αυτό είναι όμως λίγο πιο μετά. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Πάω λοιπόν να απαντήσω. Θυμάστε τα βήματα που απαντούσαμε. Πέντε σπαθιά, πέντε καρά, είναι με τη σειρά τα βήματα. Τα βήματα ξεκινάνε από το 0. Το 5 σπαθιά είναι 0-3. Το 5 καρά είναι 1-4. Το 5 κούπες είναι 2. 0-1-2 το κρατάω στο μυαλό μου. 2 ή 5. Και εδώ αρχίζω μία παύση, γιατί δεν υπήρχε στη βιβλιογραφία από πάντα αυτό το 2 ή 5. Δεν το είχαν μεταφέρει αυτοί που αντιγράψανε την αρχική ιδέα. Γιατί σου λέει, καλά, θα έχεις 5 άσους και θα σε ρωτάει ο άλλος. Και όμως καμιά φορά τυχαίνει να είσαι ο άνοιξας του 2 σπαθιά και όπως έχει πάει η ακολουθία της αγοράς, να σε ρωτήσει ο άλλος, ο οποίος έχει όλα τα από κάτω. Τυχαίνει, είναι σπάνιο. 2 ή 5 χωρίς την τάμα του νατού. Και το 5 πήκες είναι 2 ή 5 με την τάμα του νατού. Τώρα θα μου πεις, αν έχεις 5 με την τάμα του νατού, δεν πας το 7 από μόνος σου. Θα πας μετά, δεν πασάρεται, αν είσαι ο άνοιξας του 2 σπαθιά. Αυτό είναι για εγκυκλοπαιδικούς λόγους. Και η μόνη περίπτωση να μην πας 7 κατευθείαν είναι μήπως βρεθεί το 7 χωρίς ατού. Αυτό. Στο από πάνω δε, το 2 ή 5, το 5 είναι γιατί μπορεί να μας έλειψει η τάμα των ατού. Εξηγώ εγκυκλοπαιδικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο πράγμα για όποιον δεν το έχει συνηθίσει, γιατί θα πρέπει να θυμάται ότι στο 5 σπαθιά είναι το 0 ή 3, στο 5 καρά είναι το 1 ή 4. Και επειδή εδώ είμαστε πολλοί και καινούργοι και παλιότεροι παίχτες, θα αναρωτήσετε τώρα γιατί εγώ σας έγραψα το 3,14, το 30,41 ή 0,3,14 και όχι το ανάποδό του. Θα σας εξηγήσω σε λίγο. Πάμε να βρούμε τους βασικούς κανόνες. Βασικοί κανόνες λοιπόν είναι... Αυτά είναι τα 4 πρώτα βήματα. Πουθενά εδώ δεν λέει για σικάν. Εάν θα απαντήσεις κάτι από αυτά, δεν έχεις πάνω σου σικάν. Τα 2 βήματα εδώ τα τελευταία εξασφαλίζουν, μάλλον εξηγούν, αποκαλύπτουν αν υπάρχει τάμα των ατού. Λέει, χωρίς την τάμα των ατού, με την τάμα των ατού. Τα 2 πρώτα δεν λένε τίποτα για την τάμα των ατού. Θα το πούνε στη συνέχεια όμως. Δεν χωράει να το κάνουμε για όλα με την πρώτη. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να ξέρουμε την τάμα του νατού, αν μας λείπει. Οι βασικοί κανόνες λένε, δεν ρωτάμε τους άσους αν έχουμε σικάν σε κάποιο χρώμα, γιατί δεν μας χρησιμεύει, θα μας απαντήσει. Επίσης, εάν δεν έχει οριστεί σαφώς το νατό ατού, δηλαδή έχει πάει αγορά, εγώ μία κούπα, ο συμπαίχτης μου 2 καρά, εγώ 2 κούπες ξανά και τώρα 4 χωρίς ατού ο συμπαίχτης μου. Τώρα ο συμπαίχτης μου δεν μου είπε φίτς τις κούπες, αλλά μου είπε 4 χωρίς ατού ερώτηση μετά το δικό μου 2 κούπες. Εάν λοιπόν δεν έχει οριστεί σαφώς το ατού, τότε ο 5ος άσος είναι ο ρήγας του χρώματος, δηλαδή αυτός που είπα εγώ τελευταία φορά, της κούπας. Είναι ο ρήγας του χρώματος που αγοράστηκε τελευταία φορά από το ζευγάρι. Αυτό ισχύει, αλλά αυτό ισχύει μόνο όταν οι διάλογοι είναι με χρώματα. Όχι στο χωρίς ατού, όχι αυτό που σας έλεγα χτες. Όχι να έχω ανοίξει ένα χωρίς ατού, να μου κάνει απλό τρανσφερ στο επίπεδο 2 και να μου λέει 4 χωρίς ατού και να νομίζει ότι το χρώμα είναι το τρανσφερ. Δεν ισχύει στο χωρίς ατού. Ισχύει στα χρώματα. Αν έχω πει χρώμα και χρώμα και μου πει 4 χωρίς ατού, ο συμπαίχτης μου απαντάω τους άσους βάσει του τελευταίου χρώματος που αγοράστηκε από το ζευγάρι μας. Χριστίνα. Αυτό. Ναι. Στα χρώματα και στα μαζέρ και στα μινέρ, το ίδιο. Ή μιλάμε μόνο για μαζέρ τελικά. Αυτή τη στιγμή κρατήστε ότι μιλάμε μόνο για τα μαζέρ. Γιατί θα συμπληρώσουμε με τις ερωτήσεις άσων στα μινέρ. Μιλάμε για τα μαζέρ ή μία μεγάλη παρένθεση, εάν έχει πάει αρκετά ψηλά η αγορά και έχει προσπεραστεί η λέξη 4 σπαθιά ή 4 καρά στα μινέρ και αναγκαστικά βρεθήκαμε στο 4 χωρίς ατού. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη μόλις πάμε στο κομμάτι των μινέρ.
Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα μοντέλο που με βολεύει για τα μαζέρ πάρα πολύ. Για τα μινέρ δεν με βολεύει πάρα πολύ, για απλούστατο λόγο. Κοιτάξτε, πείτε ότι το του είναι σπαθιά. Και ρωτάς τους άσους και ο δικός σου έχει δύο άσους. Τι πρέπει να σου απαντήσει? Πρέπει να σου απαντήσει πέντε κούπες ή πέντε πίκες. Πού πάνε τα πέντε σπαθιά? Φύγανε. Είναι ήδη αντικονομικό δηλαδή. Οπότε, βλέπω ένα κανόνα με κάποια βήματα απαντήσεων. Με ενδιαφέρει στο μυαλό μου να μπουν τα βήματα. Πρώτο βήμα, δεύτερο βήμα, τρίτο βήμα, τέταρτο βήμα. Και πάμε να βάλουμε τώρα πέμπτο βήμα και έκτο, θα συνεχίσουμε. Τι σημαίνουν τα βήματα? Κρατήστε στο μυαλό σας το 0314 σαν σειρά. Εκτός αν έχετε συνηθίσει κάτι ανάποδο, δεν με πειράζει αυτό. Εάν είστε τώρα καινούργιοι σε αυτό το κομμάτι, κρατήστε αυτό το κομμάτι στο μυαλό σας, να θυμάστε το πι. Και προχωράμε λίγο ακόμα να δούμε τι άλλες απαντήσεις υπάρχουν. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι απαντήσεις. Με το σικάν. Αν έχω σικάν, θα πρέπει να το πω. Πού όμως έχω σικάν? Κάπου έχω. Πού? Όχι στο χρώμα του νατού, ούτε σε κάποιο χρώμα που έχω δείξει μήκος. Συνήθως το σόλο ή σικάν έχει φανεί από την αγορά. Το σόλο δεν μας νοιάζει, γιατί στο σόλο λείπει ο άσος. Το σικάν είναι αυτό που μας νοιάζει, επειδή δεν έχουμε κανένα φύλλο και μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Οπότε έχω αποφασίσει το εξής με το σικάν. Αν έχω ζυγούς άσους ή αν έχω μονούς άσους. Αν έχω ζυγούς άσους, τότε αγοράζω στη στάθμη 6 το χρώμα στο οποίο έχω σικάν, εάν και εφόσον είναι φθηνότερο το νατού. Εάν το χρώμα στο οποίο έχω σικάν είναι ακριβότερο το νατού, τότε πηγαίνω 6 στρατού. Δείτε τι γίνεται, να το ανοίξω λίγο εδώ πέρα που το έχω γράψει, η απαντήση είναι η εξής. Οι φυσιολογικές απαντήσεις του 4 χωρίς ατού σταματάνε στις 5 πίκες. Οι απαντήσεις με το σικάν πάνε πιο μετά από εκεί. Τι είναι μετά τις 5 πίκες? Το 5 χωρίς ατού και το 6 οπουδήποτε. Προσέξτε όμως, αν το ατού μας, παράδειγμα, είναι στις κούπες, δεν μπορούμε να πάμε εμείς 6 στις πίκες. Πρέπει να πάμε πιο πίσω. Οπότε οι απαντήσεις με το σικάν λένε 5 χωρίς ατού σαν απάντηση. Δηλώνω μονούς άσους με σικάν σε κάποιο χρώμα. 1 ή 3 με σικάν σε κάποιο χρώμα. Ποιο χρώμα είναι αυτό? Συνήθως είναι εύκολο να το ξέρει ο συμπαίχτης μου από την αγορά που έχει προηγηθεί νωρίτερα. Βλέπετε. Μονή άση με σικάν. 6 σε χρώμα κατευθείαν, δηλαδή μετά το 5 χωρίς ατού είναι τα 6 σπαθιά ή τα 6 καρά. 6 σε χρώμα φθηνότερο τον ατού σημαίνει 2 άση και σικάν εκεί που λέω. Και 6 σε χρώμα τον ατού, παράδειγμα λέω 6 κούπες εγώ στην ερώτηση άσων, για να μην περάσω τις 6 κούπες και πάω 6 πίκες, σημαίνει 2 άση και σικάν ανώτερο. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Λέει κάποιος, μα φτάσαμε πολύ ψηλά. Και λέω εγώ, γιατί μαθαίνουμε τις forcing αγορές και τα control και αυτά? Για να μπορέσουμε να έχουμε κάνει μία πολύ καλή διερεύνηση πριν τη λέξη του 4 χωρίς ατού και την ώρα που θα υποθεί το 4 χωρίς ατού να είμαστε βέβαιοι ότι πάμε για εκεί που πάμε. Δεν είναι το 4 χωρίς ατού μια ερώτηση που την κάνεις για πλάκα, προσπερνώντας και ένα κάρο αγορές διαθέσιμες. Οι σοβαροί άνθρωποι κάνουν τις διαθέσιμες αγορές τους σιγά σιγά εκεί που πρέπει όταν είναι δυνατοί. Μετά χρησιμοποιούν το 4 χωρίς ατού απλώς για ένα checking. Και προφανώς, αν προκύψει απέναντι ένα συμπαίχτης ο οποίος έχει και δύο άσους και ένα σικάν, δεν θα λείπουν και δύο άσοι. Γιατί όπως λέγαμε και χθες, αυτός που ρωτάει δεν μπορεί να έχει 0 ή έναν άσο κανονικά, αν δεν έχει υπερβολικούς πόντους. Οπότε λοιπόν, αυτές οι απαντήσεις με το σικάν είναι ακίνδυνες να μας φάνε πολύ ψηλά, εάν πιο πριν έχουμε αγοράσει σωστά. Δείτε λοιπόν τα βήματα. Σπαθιά, καρά, κούπες, πίκες, οι τέσσερις απαντήσεις, γυρνάω λίγο πίσω τη διαφάνεια, οι τέσσερις απαντήσεις είναι τα βήματα που είχαμε πάντα στους άσους. Τέσσερα. Τέσσερα βήματα. Μετά έχουμε πέμπτο, έκτο, έβδομο πρακτικά βήμα. Το πέμπτο βήμα είναι το 5 χωρίς ατού, που είναι μονή, άση και σικάν. Και μετά τα επόμενα από εκεί το βαφτίζεις το σικάν σου. 6 σε χρώμα, φτηνότερο το νατού, 2 άση και σικάν εκεί,
6 στρατού, 2 άση και σικάν ανώτερο. Αυτά έχουν κάνει τις απαντήσεις των σικάν. Στα 5 χωρίς ατού τώρα, που λέει ένας ή τρεις με σικάν σε κάποιο χρώμα, αν δεν είμαι σίγουρη ποιο είναι το σικάν, και παράδειγμα μου λείπει ο άσος σπαθί, ρωτάω, 6 σπαθιά, μήπως είναι το σικάν σου σπαθί, αν εκεί είναι το σικάν σου πήγαινε 7 συμπαίχτη, μπορώ και να ρωτήσω. Περισσότερα σε παραδείγματα. Η ουσία είναι εξής. Οτιδήποτε μοιάζει λίγο θολό, υπάρχει τρόπος να το ξετρυπώσουμε. Όταν έχω τους ζυγούς άσους, το δηλώνω και το σηκάνω. Όταν έχω τους μονούς άσους, δεν το δηλώνω, αλλά το πιθανότερο είναι πιο πριν να έχω κάνει κάποιο σπλίντερ, να έχω αγοράσει δύο χρώματα άλλα μακριά, να έχω κάνει κάτι που να δηλώνει ότι εκεί που ήμουνα σόλο ή σηκάν, οπότε με την απάντηση να δηλώνω το σηκάν. Αυτό λοιπόν είναι η απαντήση στις ερωτήσεις άσου. Τώρα, αν έχω αμφιβολία, αν η απάντηση είναι 0-3 και δεν είμαι σίγουρη αν είναι 0 ή 3. Μου είπε 5 σπαθιά και τώρα άλλο το 0, άλλο το 3. Συχνά μπορεί να ξέρω πώς είναι, γιατί πιο πριν έχει προηγηθεί άλλη αγορά. Δεν βρέθηκε το 4 χωρίς ατού να είναι η πρώτη αγορά. Πιο πριν μου είπε ο άνθρωπος, έχω 10 με 11, έχω 12, 14, είμαι πάνω από 18, κάτι έχει πει ο συμπαίχτης πιο πριν. Οπότε συνήθως είμαι σε θέση να ξέρω αν είναι το 0 ή το 3. Αν δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν είναι το 0 ή το 3 και ανησυχώ μήπως είναι το 0. Τότε δεν είμαι σίγουρη. Πηγαίνω 5 στάτου και αν ο συμπαίκτης μου έχει το 0 κάθε πασάρι, αν έχει το 3, ανεβαίνει εκεί που είναι να ανέβει. Αυτό είναι λοιπόν ένας άλλος καυγάς που έχω συναντήσει, γιατί λέει δεν ήξερα να έχεις 0 ή 3 και πήγα 5 και εσύ γιατί με άφησες. Λέει και ο άλλος, καλά, δεν ήξερες ότι έχω 3. Αν έχεις 3 και ο άλλος έχει πάει 5, προφανώς σε θεώρησε 0. Δεν μπορεί να έχεις 3 και να μην του φτάσανε 3 άσοι αυτού που ρώταγε. Πάρτε το με τη λογική. Αυτός που ρώταγε δεν μπορεί να είχε 0. Γιατί ρώταγε. Οπότε, αν είχες 3 ή αν είχες 4 και ο συμπαίχτης σου σταμάτησε στο 5, προφανώς δεν είναι σίγουρος αν είσαι στο 1 ή στο 4 ή στο 0 ή στο 3. Αυτό είναι η διευκρίνηση του 0-3-1-4. Φεύγω και από αυτό που είναι εύκολο. Να κάνουμε ένα παράδειγμα. Μία πίκα, δύο κούπες, τρεις κούπες. Αυτό εδώ τώρα είναι 12-14, είναι αδύναμη κίνηση. 4 χωρίς ατού. Από αυτόν δεν περιμένεις να έχει πάνω από 14 πόντους. Ρωτάς λοιπόν 4 χωρίς ατού και παίρνεις απάντηση 5 σπαθιά. 0-3. Εδώ χωράει και το 0, γιατί μπορώ να έχω ανοίξει με 12-13 πόντους και να μην είχα άσους. Αλλά χωράει και το 3. Πες ότι δεν είμαι σίγουρος λοιπόν και λέω 5 κούπες. Αν έχεις 3 πήγαινε εσύ. Οπότε έρχεται η σειρά του εδώ, αν έχει 3 πηγαίνει. Το είναι μία άτσαλη αγορά. Γιατί την έβαλα, γιατί μερικοί την κάνουμε. Γιατί είναι άτσαλη αγορά. Γιατί μετά τις δύο κούπες, χρακ, είπα 4 χωρίς ατού. Απαγορεύεται να το κάνω, όχι. Μπορεί να το κάνω λόγω κάποιας ανώμαλης κατανομής που έχω και με νοιάζουν μόνο οι άσοι. Είπαμε, καλά είναι τα control cubing. Συνήθως χρειάζονται όταν έχω προβληματάκια. Υπάρχει περίπτωση να έχω ειδικό χέρι που απλώς να με νοιάζουν οι άσοι. Οπότε τότε θα κάνω 4 χωρίς ατού. Και μέχρι εδώ τα έχουμε πει πάρα πολύ ωραία. Και είναι εύκολα. Και να δούμε πώς θα μάθουμε την τάμα των ατού όταν η απάντηση είναι 5 σπαθιά ή 5 καρά. Όταν η απάντηση λοιπόν είναι 5 σπαθιά ή 5 καρά, δεν ξέρω αν ο δικός μου έχει την τάμα των ατού. Πρέπει να τη μάθω. Το επόμενο βήμα μετά το 5 σπαθιά ή το 5 καρά, τι σημαίνει το επόμενο βήμα? Αν βρισκόμαστε στα 5 σπαθιά, το επόμενο βήμα είναι το 5 καρά. Αν το είμαστε στα 5 καρά, το επόμενο βήμα είναι οι 5 κούπες. Το επόμενο βήμα λοιπόν, αρκεί να μην είναι το ατού, το επόμενο βήμα που δεν είναι το ατού, είναι ερώτηση για τις δάμες των ατού. Τώρα να δούμε, την δάμα των ατού γιατί να θέλω να τη μάθω. Πολλά ρωτάς, μας έπρεξες. Ακούστε τι γίνεται, είναι τεχνικό το θέμα.
Την τάμα του να τούτη θέλω να τη μάθω όποτε έχω όρεξη να πάω στο μεγάλο σλέμ. Τι το θες με το μεγάλο σλέμ, εδώ δεν ρωτάς τους ρηγάδες, θα ρωτήσεις την τάμα του να του. Η τάμα του να του έρχεται πακέτο με τους συγκεκριμένους ρηγάδες, της κάνει παρέα όταν έρχεται. Την τάμα του να του λοιπόν τη θέλω όποτε θέλω να πάω στο μεγάλο σλέμ. Όποτε, όπως και τους ρηγάδες τους θέλω όποτε θέλω να πάω στο μεγάλο σλέμ. Τους ρηγάδες δεν τους θέλω για το μικρό σλέμ. Είναι ποντιακή ερώτηση, τη βλέπω και γελάμε καμιά φορά. Η ερώτηση 5 χωρίς ατού που κάνετε για τους ρηγάδες βρίσκεται στη στάθμη 6, γιατί το 5 χωρίς ατού των ρηγάδων η απάντηση είναι 6 κάτι. Οπότε είσαι στο 6. Άρα γιατί ρωτάς 5 χωρίς ατού, ρωτάς για το 7. Συμπέρασμα, την τάμα των ατού τη θες όταν έχεις βλέψεις για τα 7. Επίσης την τάμα των ατού τη θες και σε μια άλλη περίπτωση. Όταν σου έχει λείψει ένας άσος, άρα αυτόν τον χάνεις, και παρόλα αυτά τρώγεσαι να πας στο 6. Μου λέει λοιπόν κάποιος, άμα είναι να έχεις μία που τη χάνεις σίγουρα και μου βρεθείς και χάνεις και την τάμα των ατού, δεν θα τα βγάλεις. Οπότε, λες, αν μου έχει λείψει ένας άσος, μήπως μπορώ οικονομικά να ελέγξω, τουλάχιστον να μην μου λείπει και η τάμα των ατού. Να μην πηγαίνω δηλαδή στο 50-50. Πού είναι η τάμα? Άρα η ερώτηση την τάμα των ατού γίνεται είτε για το 7 είτε για το 6 όταν λείπει ένας άσος. Προσοχή, προσοχή. Η ερώτηση της τάμας ατού είναι το επόμενο βήμα από εκεί που σταμάτησε η απάντηση, στο 5 σπαθιά, στο 5 καρά. Αρκεί το επόμενο βήμα να μην είναι τα ατού. Αν το επόμενο βήμα είναι τα ατού, πρέπει να προσπεράσουμε τα ατού και να πάμε ένα βήμα πιο πέρα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε φτάσει ήδη στο μικρό σλεμ. Οπότε η ερώτηση της τάμας των ατού είναι μόνο για το 7. Να το δείξουμε. Μη σας τρομάζει, θα δούμε πολλά παραδείγματα. Χρειάζεται η τάμα των ατού, τη βάζω στις συναντάμε στις διανομές. Η ερώτηση της τάμας ατού λοιπόν μετά το 5 σπαθιά είναι 5 καρά. Εκτός αν τα καρά είναι τα ατού. Τι σας είπα, μη σας απασχολεί, τα μινέρ δεν θα είναι τα ατού στην ερώτηση 4 χωρίς ατού, θα τα φτιάξουμε. Άρα, αν έχω ατού μαζέρ, το 5 καρά είναι το επόμενο βήμα και ρωτάει για την τάμα ατού. Λέει, την έχεις? Κοιτάς, εσύ να δεις αν την έχεις. Εάν δεν την έχεις, που είναι το βασικό πρόβλημα, όταν δεν την έχεις την τάμα των ατού, επιστρέφεις οικονομικά στο χρώμα των ατού. Και αν μπορείς και στο επίπεδο 5, βεβαίως, γιατί μπορεί να είναι η περίπτωση που ο συμπαίχτης έψαχνε την τάμα του ατού για το 6. Πας λοιπόν και λες, με ρωτάνε για την τάμα των ατού, την έχω? Όχι, πάω στα ατού. Δεν την έχω, μάλλον δεν την έχω. Όχι, πάω στα του. Αν την έχω την τάμα των ατού, τώρα που πάω. Προσέξτε, γιατί εκεί χάνεται όλη η ομορφιά της αγοράς. Κοιτάω κάποιον, λέει τώρα που την έχω, θα πάω στο 6. Μα δεν είπαμε ότι την τάμα των ατού συνήθως είναι για το 7 και πάει πακέτο με ρηγάδες. Μην μας μπερδεύεις, λέει τώρα. Όχι, κοιτάξτε, με το που έγινε το επόμενο βήμα, χάθηκε η ερώτηση 5 χωρίς ατού. Δεν μπορεί να ρωτάει πολλά ο δικός σου. Άρα μαζί με την τάμα των ατού. Εσύ τη φορά που την έχεις θα πρέπει να μαρτυρήσεις και τους ρηγάδες σου. Ποιους έχεις, πού τους έχεις αυτούς. Οπότε κοιτάς. Εσύ που έχεις την τάμα των ατού, έχεις και κανένα ρήγα πάνω σου. Πάρα πολύ ωραία να το μαρτυρήσεις ποιος ρήγας είναι αυτός. Δεν έχεις ρήγα πάνω σου. Να ενημερώσεις τον συμπαίχτη σου που έχει όρεξη για, για τη μεγάλη ιδέα ότι εσύ που έχεις την τάμα των ατού δεν έχεις ρηγάδες πάνω σου, να μην παίρνει φόρα. Πώς το κάνεις αυτό? Όταν δεν έχεις ρήγα πάνω σου, οικονομικά, 5 χωρίς ατού. Την έχω την τάμα, αλλά από ρήγα μην περιμένεις πουθενά, δεν έχω ρήγα. Οπότε θυμάστε μετά, αφού έχω αρνηθεί τον εξωτερικό ρήγα, μπορεί να με ρωτήσει σε οποιοδήποτε άλλο χλώμα πλευρικό ψάχνει τρίτου γύρου κοντρόλ, τάμες ή δίφυλλο. Τα λέγαμε στις διανομές μας, είχαμε συναντήσει μία προχτές. Τώρα, την έχω την τάμα του και έχω ένα ρήγα. Αγοράζω το πρώτο χρώμα που έχω το ρήγα εκεί. Δηλαδή στην ερώτηση 5 καρά, αν απαντήσω εγώ 6 σπαθιά, σημαίνει ναι η τάμα του, ναι και ο ρήγα σπαθί και όχι οποιοδήποτε ρήγα έχει προσπεραστεί νωρίτερα. Είπαμε, αυτές οι ερωτήσεις αφορούν τα υψηλά συμβόλαια. Μπαίνεις στο χορό πιθανότατα ψάχνοντας το μεγάλο σλεπ. Προσπερνάς ένα χρώμα, αρνείσαι το ρήγα εκεί.
Αυτές είναι οι απαντήσεις της τάμα των ατού. Δεν είναι δύσκολες. Ξαναλέω τη λογική. Δεν έχω την τάμα των ατού. Κάθομαι 5 στα ατού. Έχω την τάμα των ατού. Διαφημίζω τις ομορφιές μου. Τον πρώτο μου διαθέσιμο ρίγα. Τώρα, λέει ένας, είχα την τάμα των ατού, είχα και 3 ριγάδες. Τον πρώτο διαθέσιμο ρίγα σου, γιατί μπορεί να έλειπε ένας άσος. Να δεις. Τώρα, έχω την τάμα του νατού και κανένα ρίγα, 5 χωρίς ατού. Αυτά είναι τα βήματα που χρειάζομαι. Και ένα μυστικό τώρα. Ή μάλλον ένα παράδειγμα για να το δούμε. Μία πίκα, 2 χωρίς ατού, το έβαλα σαν απλή ερώτηση Τζάκομπου. Και για να κερδίσουμε χρόνο, ορίστε ένας και τώρα ρωτάει τους άσους, τους 5. Τα φύλλα κλειδιά. Και του λέει 5 σπαθιά ο δικός του. Και τώρα του λέει 5 καρά. Δηλαδή τι. Έχω εγώ 0 ή 3 και πες μου έχεις την τάμα των ατού. Και απαντάει αυτός 6 καρό. Καταρχήν καταλαβαίνουμε ότι την έχει την τάμα των ατού γιατί δεν έκλεισε στις 5 πίκες που θα έκλεινε αν δεν την είχε. Επίσης όμως από τα 5 καρά υπήρχαν ένα κάρο καρτελάκια. Υπήρχε η αγορά 5 κούπες. Να πει ότι έχει το ρίγα κούπα. Υπήρχε η αγορά 6 σπαθιά. Να πει ότι έχει το ρίγα το σπαθί. Αυτός λοιπόν αυτή τη στιγμή μας είπε ότι έχει την τάμα πίκα, αλλά δεν έχει ούτε το ρίγα στην κούπα, ούτε το ρίγα στο σπαθί, τα προσπέρασε. Μαρτύρησε τα φύλλα του. Οπότε αυτός που ρωτάει, κάποιο λόγο είχε που ρωτούσε, μπορεί να είναι σε θέση να κρίνει πού θα βρεθεί και πού θα προσγειωθεί. Και νάτος προσγειώθηκε στα 7. Δεν σας βάζω τα φύλλα, δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει εσύ που ρωτάς να έχεις τέτοια φύλλα, έτσι ώστε οι απαντήσεις του συμπαίκτου σου να σου δίνουν την εικόνα που χρειάζεσαι. Αν δεν θες να γίνεις ο καπετάνιος του σλεμ, γιατί αυτός που ρωτάει τους άσους είναι ο καπετάνιος του σλεμ, αφήνεις τις ερωτήσεις 4 χωρίς ατού και αρχίζεις τα κοντρόλ να γίνει ο καπετάνιος ο άλλος. Χριστίνα, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι. Αν ανοίξει μία κούπα και γίνει η ίδια αγορά, αλλά 4 χωρίς ατού ρωτάει μετά και πει 5 καρά. Ναι. Και είναι σε κούπες. Θα παίξουμε. Το πρώτο βήμα θα ρωτήσει. Με 5 πίκες. Δηλαδή από εκεί που βρισκόμαστε, προσπερνάμε τα ατού και πάμε στο πρώτο διαθέσιμο βήμα. Okay, ευχαριστώ. Τώρα εδώ έχει πολλά κόλπα. Όπως καταλαβαίνετε, το ιδανικό θα ήταν να παίρνουμε πάντα την απάντηση 5 σπαθιά για να υπάρχει οικονομική ερώτηση 5 καρά, που είναι πιο φτηνή. Γιατί αν η απάντηση είναι 5 καρά, τότε αν είναι ατού οι κούπες, πρέπει να πάμε 5 πίκες. Τι να κάνουμε, δεν τα θέλει όλα η ζωή. Υπάρχει λύση και σε αυτό. Την έχω εδώ στο μάθημα, αλλά δεν θα σας τη μαρτυρήσω σήμερα. Θα τη δείτε βέβαια στο πρώτο mail σας. Υπάρχει λύση και γι' αυτό. Πάμε όμως να συνηθίσουμε τα πολύ πολύ βασικά. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένας διάλογος, ο οποίος βασίζεται απλώς στους κανόνες. Ποιο, του πόσα φύλλα κλειδιά έχω και πώς δίνω την τάμα των ατού. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω σε όλους που φοβούνται μέχρι τώρα να χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις των τάμα των ατού, να αρχίσουν να το κάνουν. Διότι βλέπετε η τάμα των ατού ως ερώτηση είναι εύκολη. Ως απάντηση είναι κατατοπιστικότατη. Γιατί ξέρετε στο σλεμ, καταλάβατε προχωρώντας, ότι μας νοιάζουν τα ατού, ένα λεπτό, μας νοιάζουν τα ατού, η ποιότητα των ατού, τα μακριά μας χρώματα και οι ριγάδες στα μακριά μας χρώματα, όχι γενικά οι ριγάδες. Όλοι οι άσοι μας νοιάζουν, όλοι τα όμορφα ατού μας νοιάζουν και οι ριγάδες στα μακριά μας χρώματα μας νοιάζουν. Πείτε μου κάτι αν είναι πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτός, εκεί που είμαστε στο 5 σπαθί απάντηση. Ναι. Δεν μπορούμε παράλληλα εμείς να απαντήσουμε κάτι αν έχουμε και την τάμα ή δεν την έχουμε. Όχι, γιατί είπαμε το 5 σπαθιά και το 5 καρά δηλώνουν 0, 3 ή 1, 4. Και πρέπει να είναι ερώτηση. Ναι, δύο άσους απαντώ. Και αν έχω και την τάμα, πώς θα σου πω. Την τάμα θα την πεις αφού σε ρωτήσεις. Α, μόνο τότε. Γι' αυτό είπαμε, δεν χωράει. Το 0, 3 και το 1, 4 είναι μόνα τους. Μετά είναι 2 χωρίς 2 με. Παρακαλώ τα μικρότερα. Έχουμε φύτσει τις πίκες επειδή έχουμε πει δύο χωρίς ατού ότι είναι τετράφυλλη πίκα. Ακριβώς.
Ναι. Οπότε έχει τους πόντους, ας πούμε, για πιθανό σου λένε. Γι' αυτόν τον λόγο ρωτάει κατευθείαν μετά από το 2 χωρίς ατού, 4 χωρίς ατού. Ναι, το έβαλα και κατευθείαν για να γίνει γρήγορα. Okay. Okay, ευχαριστώ. Το ίδιο αν ήταν και η απάντηση 5 καρά. Αν η απάντηση ήταν 5 καρά, η ερώτηση θα ήταν το επόμενο βήμα. Τώρα, πάνω σε αυτό το 0314, αρχίσανε κάποιοι να αναρωτιούνται. Βρε παιδί μου, μήπως αντί για 0314 να το αλλάξουμε και να το κάνουμε ανάποδα και να το κάνουμε 1430. Με τη λογική ότι είναι πιο συχνό να μου δίνει έναν άσο αντί για τρεις. Δηλαδή να κρατήσω την πιο συχνή απάντηση που είναι ένας ή τέσσερις στο πέντε σπαθιά. Για να ρωτάω οικονομικά την τάμα των ατού. Αυτό γέννησε την ιδέα σε κάποιους να γυρίσουν το 0314 σε 1430. Και γι' αυτό όλα θα δείτε ότι στα τραπέζια και στις συνεννοήσεις και στις κουτσομπολιά σε ρωτάνε πώς τους παίζεις εσύ τους 5 άσους, 14-30 ή 30-41. Ειδικά όταν τα ατού ήταν σπαθιά ή καρά, τους βόλευε το 14-30 για να δίνει τον έναν άσο οικονομικά. Στο 5 σπαθιά το οικονομικό. Εμείς αυτό το πρόβλημα δεν θα το έχουμε γενικά, γιατί στα μινέρ θα βρούμε ένα λίγο πιο οικονομικό τρόπο να ρωτάμε. Παρ' όλα αυτά, το ποιον τύπο απάντησης άσων θα διαλέξετε, δηλαδή τι, το πρώτο βήμα να είναι 0, γιατί οπτικά στο μυαλό σας έχετε συνηθίσει το 0, οπότε πρέπει να μην είναι 0. Ή από ένα συμπέχτης που σας είπε, εγώ θυμάμαι να το κάνω ανάποδα 14-30, γιατί έτσι και έτσι, αυτά είναι κύματα της μόδας, προκύψανε μία έτσι, μία αλλιώς πήγανε. Το ποιο θα διαλέξετε σαν βήμα εξαρτάται από τα γούστα σας και από το συμπέχτη σας τι έχετε συνηθίσει οπτικά. Δεν διαφέρουν πολύ όταν τατού είναι μαζέρ. Όταν τατού είναι μινέρ διαφέρουν, θα αλλάξουμε και θα κάνουμε πιο μοντέρνα πράγματα στο επόμενο σεμινάριο που θέλω να σας μάθω το πακέτο των άσων. Οπότε, κρατήστε στο μυαλό σας ότι αν κάποιος σας ζητήσει 14-30 ή 30-41, απλά σας ζητάει να αντιστρέψετε τις απαντήσεις του 5 σπαθιά με του 5 καρά. Αν είστε καινούργοι στο σύστημα των 5 άσων, προσέξτε γιατί το μυαλό σας έχει μάθει το 5 σπαθιά να λέει 0, οπότε θα πρέπει να το αντιστρέψει αυτό. Και αυτό εδώ το κομμάτι τώρα δεν θα το δείτε, θα το δείτε στο μέλλον. Πώς αντιστρέφουμε τους 14-30 με τους 30-41. Ένα μυστικό θέλω να σας πω. Την τάμα των ατού. Σε ρωτάει ο συμπαίκτης αν την έχεις την τάμα των ατού. Κοιτάς τα φύλλα σου και δεν τη βλέπεις τα φύλλα σου. Δεν την έχεις. Υπάρχει περίπτωση να πεις ψέματα και να πεις την έχω την τάμα των ατού συμπαίκτη μου. Αυτό είναι πολύ πολύ βασικό. Όταν σε ρωτήσει ο συμπαίκτης σου αν έχεις την τάμα των ατού. Εσύ δεν την έχεις την τάμα των ατού, αλλά έχεις περισσότερα ατού από αυτά που γνωρίζει ο συμπαίκτης σου. Έχεις πολλά ατού, ναι. Έχεις εξτρά. Δηλαδή, νομίζω ότι του έχεις δώσει τρίφυλλο φύτες, έχεις τετράφυλλο και βάλει. Ή έχεις ανοίξει μία κούπα με 5, αλλά εσύ έχεις 6. Και έχει δοθεί φύτη αυτά. Δηλαδή, γνωρίζεις ότι έχετε 9 τουλάχιστον ατού. Άρα λοιπόν, όσο μεγαλύτερο φύτη έχω, τόσο πιο πολύ πιθανό να πέσει η τάμα. Ξέρει η δίφυλλη. Αν ο συμπαίχτης μου δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ότι έχω αυτό το τεράστιο φίτ, γιατί δεν του έχω μαρτυρήσει ότι έχω τόσο πολλά και έχω εξτρά ατού λοιπόν, όταν είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχω 10 ατού και πάνω, τότε παιδιά στα 10 ατού δεν με νοιάζει τάμα τον ατού. Όταν λοιπόν έχω εξτρά ατού, που εγώ το ξέρω και ο δικός μου δεν το ξέρει, βαφτίζω στον εαυτό μου ότι την έχω την τάμα τον ατού. Αν θα με ρωτήσει, έχεις την τάμα τον ατού, θα πω βεβαίως και την έχω. Και μπορεί να είναι ένας αντίπαλος που να κοιτάει τα φύλλα του και να γελάει, να λέει μα την έχω εγώ ξέρει τώρα, που το ξέρουμε. Και να με κοροϊδεύει. Την τάμα των ατού τη δίνω όταν έχω εξτρά μήκους. Και λέω, ναι, την έχω την τάμα των ατού. Συμπέρασμα λοιπόν, την τάμα των ατού τη δίνω όταν έχω παραπάνω μήκος από αυτό που έχω δείξει και όταν γνωρίζω εγώ κάτι που δεν γνωρίζει ο συμπαίχτης. Αυτό είναι το μυστικό. Αποκλείεται, Χριστίνα, κάποιος να έχει τρίφυλλο με την τάμα των ατού. Δεν αποκλείεται, αλλά στα 10 είναι πολύ μικρή αυτή η πιθανότητα. Επίσης, στα 10, αν τραβήξω τον άσο και δεν βάλει ο ένας, μόνο αν είναι η τάμα τρίφυλλη πίσω από τον άσο ρίγα, θα τη χάσω. Γιατί αν είναι μπρος,
τη δεύτερη θα κάνω την εμπάς. Okay. Δηλαδή πρέπει να είμαι πολύ άτυχη. Να έχω 10, να είναι 3-0 και από την κακή μεριά. Είναι ένα τάμα με βαλέ μαζί. Όμως, λέμε στο bridge, όταν ένα συμβόλαιο έχει πιθανότητα πάνω από 60% να βγαίνει και είναι τέτοιο συμβόλαιο που μου δίνει μεγάλο μπόνους, θα το αγοράσω. Δεν θα περιμένω να είναι το 100%. Αν είναι του 80%, θα το αγοράσω. Τώρα πάμε και σε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Με 9 φύλλο θα τη δώσει την τάμα. Με το 9 φύλλο όχι, γιατί είναι πολύ κοντά. Θα το κάνει για σήμερα αυτά. Αν το έχω δείξει. Αν το έχω δείξει το ενιάφυλλο, που συνήθως το έχω δείξει από τον Τζάκομπι από αυτό, δεν θα τη δώσω ξανά. Όταν έχω το εξτρά ατού όμως που είναι το unexpected ατού, τότε ναι θα τη δώσω. Okay. Αυτό είναι το μυστικό. Πάμε τώρα στο πακέτο των ρηγάδων, των άσων, να δούμε τι γίνεται με τους ρηγάδες. Άλλη στεναχώρια έχω αυτή. Οι ρηγάδες ήταν 4, γίνανε 3. Άρα πολύ ωραία. Και εφόσον στην ερώτηση την αρχική των άσων έχουμε καλυφθεί με τους άσους και την τάμα των ατού, δηλαδή ή την έχουμε την τάμα των ατού στα φύλλα μας, οπότε δεν μας νοιάζει να τη ρωτήσουμε, ή μας την έδωσε ο συμπαίχτης μας και τώρα θέλουμε να ρωτήσουμε τους ρηγάδες, η ερώτηση 5 χωρίς ατού γίνεται για να πάμε στο μεγάλο σλεμ, προφανώς. Δεν ρωτάμε ρηγάδες αν λείπει άσους. Το ξέρουμε αυτό. Τώρα πώς απαντάει ο συμπαίχτης μας. 5 χωρίς ατού τον ρωτήσαμε. Πώς απαντάει. Καταρχήν ξεχνάει ότι δεν είναι 4 ρηγάδες, γίνανε 3. Επίσης, υπάρχουν 2 τρόποι να απαντάς στους ρηγάδες. Ο ένας είναι για λίγο πιο αρχάριος, αλλά είναι κακός τρόπος, δεν το συνιστώ. Και ο άλλος είναι ο πιο πονηρός τρόπος να απαντάς στους ρηγάδες. Προσέξτε, δεν το κάνουμε εγκυκλοπαιδικά. Η ερώτηση των ρηγάδων λέει πάμε για τα 7. Και μάλιστα, το 5 χωρίς ατού πρακτικά δεν λέγεται ερώτηση άσων. Το 5 χωρίς ατού λέγεται ερώτηση για συγκεκριμένους ρηγάδες. Οπότε έχετε το νου σας, επίσης το 5 χωρίς ατού λέγεται προσπάθεια για το μεγάλο σλεμ. Πάντα. Σαν κίνηση δηλαδή, θα πρέπει να το βλέπετε. Πάμε λοιπόν και λέμε. Ο παλιός ο τρόπος, ο παλιωμοδίτικος. Πόσους ρηγάδες έχεις. Βρες τις ανώμαρες κατανομές, δεν μας νοιάζει πόσους ρηγάδες έχεις. Όχι, πόσους έχεις πρέπει να μου πεις. Πώς το λέγαμε παλιά, με τη σειρά. 0, το πρώτο, 1 τα καρά και 2 οι κούπες. Και 3 οι πίκες. Αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, γιατί άμα σου πει ένας, δεν ξέρεις αν είναι ο ένας αυτός που σε νοιάζει με το μακρύ σου χρώμα ή ο ένας εκεί που δεν σε νοιάζει και είχες όλο και έκοβες. Πάμε λοιπόν στο πιο μοντέρνο τρόπο. Συγκεκριμένοι ρηγάδες, specific kings, θα το δείτε στη βιβλιογραφία. Τι λες, αγοράζεις τον πρώτο ρίγα που έχεις. Δηλαδή, άμα πεις εξής σπαθιά, έχεις το ρίγα το σπαθί. Και ίσως και κάποιον πιο ακριβό. Αν πεις 6 καρά, έχεις το ρίγα το καρό, αλλά όχι το σπαθί. Και τα λοιπά. Καλό θα ήτανε να μην έχεις φτάσει στο επίπεδο 6 για να του πεις το αλλού ότι έχεις το ρίγα το σπαθί. Καλό θα ήταν να το έχεις πει νωρίτερα. Αλλά καμιά φορά δεν πρόλαβες να το πεις. Γιατί δεν υπήρχε χώρος, γιατί σε ρώτησε άσους νωρίτερα, γιατί ξεκίνησε ψηλή αγορά για 1000 λόγους. Παρ' όλα αυτά, η απάντηση των ρηγάδων είναι τον πρώτο που λες. Τώρα, αν εγώ πω 6 σπαθιά, που σημαίνει ότι έχω το ρίγα σπαθί και ίσως και έναν ακόμα. Και ο συμπαίχτης μου δεν τον νοιάζει ο ρίγα στο σπαθί, τον νοιάζει ο ρίγα της κούπας. Πώς θα μάθει αν έχω το ρίγα της κούπας. Θα με ρωτήσει. Και πώς θα με ρωτήσει, θα μου αγοράσει 6 κούπες. Εφόσον τατού είναι οι πίκες, έτσι, γιατί αν ήταν τατού οι κούπες, ο ρίγας κούπα θα ήταν στους άσους. Οπότε, ξεκινώντας εγώ από χαμηλά, που δεν του κόβω τα όνειρα, δηλαδή ξεκινώντας από ένα χαμηλό ρίγα, του λέω μπορεί να έχω κι άλλον έναν. Ξεκινώντας από ένα ακριβό ρίγα, του λέω δεν έχω τον προηγούμενο. Τώρα, την ώρα που του λέω τον χαμηλό ρίγα, αν αυτός ήθελε έναν επόμενο, με ρωτάει με τον επόμενο. Και τελευταίο και πιο λογικό. Την ώρα που σε ρωτάει ο συμπαίκτης σου 5 χωρίς ατού, αν δεις ότι έχεις όλους τους ρηγάδες, θα απαντάς 7 χωρίς ατού, θα έλεγα εγώ, για να του κάνω πλάκα. Η ουσία είναι ότι στην ερώτηση 5 χωρίς ατού, αν τα έχεις όλα, θα πρέπει να φροντίσεις να πας στο 7. Επίσης, όταν ο συμπαίκτης λέει 5 χωρίς ατού, σημαίνει ότι δεν λείπει άσος και δεν λείπει ούτε η ντάμα των ατού.
πάρτε το σαν πληροφορία και έχετε υπόψη σας ότι βάσει αυτής της πληροφορίας μπορεί να πάρετε πρωτοβουλία και να πάτε κατευθείαν στο 7, μόνο και μόνο επειδή έγινε το 5 χωρίς αντός νερό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που κάναμε σήμερα, σταματάω λίγο το PowerPoint, αυτό που κάναμε σήμερα είναι το εύκολο κομμάτι της θεωρίας του SLAM. Ο λόγος που σας το έκανα τόσο αναλυτικά και τόσο αργά ήταν γιατί θέλω να μπούμε στο δεύτερο κομμάτι της θεωρίας του SLAM που αφορά τα μινέρ. Για να μπούμε στο κομμάτι της θεωρίας που αφορά τα μινέρ, το οποίο θα σας το δείξω τώρα σε ένα δεκάλεπτο, όχι γιατί θέλω να σας ζαλίσω, γιατί θέλω να σας ολοκληρώσω μια λογική με βήματα. Και να το συζητήσουμε αναλυτικά στο επόμενο κομμάτι του δεύτερου σεμιναρίου του SLAM, την Πέμπτη. Έχετε στο νου σας τη λέξη του πι, το 3,14, 30-41. Βάλτε στο μυαλό σας ότι κάποιος μπορεί να το θέλει ανάποδα, 14-30 δεν με πειράζει. Και βάλτε στο μυαλό σας ότι οι απαντήσεις γίνονται με βήματα. Και αυτό το απλό πράγμα που το έχετε σαν 4 χωρίς ατού, τώρα θα το αλλάξω λίγο για να κερδίσω 5 αγορές. Είναι πάρα πολύ μαγικό ότι θα κερδίσω τόσα βήματα. Μισό λεπτό να σας ανοίξω το αντίστοιχο κομμάτι, έτσι ώστε να έχετε ολοκληρωμένη την εικόνα των άσων, για να τη σκεφτείτε λίγο 2 μέρες, για να μπορέσουμε να σας πω τα μυστικά. Γιατί υπάρχουν μυστικά πάνω σε αυτά. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να αλλάξω το PowerPoint. Και δεν θέλει να ανοίξει αυτό βέβαια. Τα καταφέρνουμε. Πάμε λοιπόν εδώ και είμαστε με τα μινέρ τώρα. Θέλω να τα βάλω και τα μινέρ σήμερα στο παιχνίδι. Τι γίνεται με τα μινέρ? Τα μινέρ έχω ένα πρόβλημα, πολύ σοβαρό. Εκτός του ότι μάν στον μινέρ είναι στο επίπεδο 5 και αν το περάσω την πατήσαμε, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το πρόβλημα με το σκορ. Ποιο σκορ? Η μάν στα μινέρ είναι πολύ χειρότερο σκορ από το 3 χωρίς ατού που είναι αυτό που ψάχνεις όταν έχεις φύτη σε μινέρ. Έχω λοιπόν ένα ψυχολογικό πρόβλημα, έτσι το λέω. Φοβάμαι ότι όποτε έχω φύτη σε μινέρ, αν περάσω το 3 χωρίς ατού, δεν θα μπορέσω ποτέ να παίξω 3 χωρίς ατού. Και θα πάρω κακό σκορ. Αυτό το πήγα για μαλλί και βγαίνω κουρεμένος. Φοβάμαι τι? Περνώντας το 3 χωρίς ατού για να ψάξω το σλέμ στο μινέρ, αν τα πράγματα πάνε στραβά γιατί ήμουν υπεραισιόδοξη, προσγειώνομαι άτσαλα, στην καλύτερη περίπτωση στα 5 σπαθιά ή 5 καρά. Και τι επαθαίνω? Παίρνω 0. Γιατί οι άλλοι παίζουν 3 χωρίς ατού συν 1 και εγώ παίζω 5 σπαθιά 11 λεβέ με το ζόρι, αλλά παίρνω κακό σκορ. Χρειάζομαι λοιπόν με τα μινέρ το εξής πρόβλημα να λύσω. Το ψυχολογικό μου με τα χωρίς ατού, δηλαδή τι? Να μπορώ να μυρίζομαι σλέμ στα μινέρ, αλλά αν δεν με βολέψει το σλέμ στα μινέρ, να μπορώ να σταματήσω και να παίξω 4 χωρίς ατού αντί για 3 χωρίς ατού. Να μην πάρω κακό σκορ. Να το πάρω το σκορ το χωρίς ατού. Αλλά αφού δεν θα γίνεται με 3, να το πάρω με 4. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θέλω να κάνω με τα μινέρ. Και το άλλο το ψυχολογικό πρόβλημα που έχω είναι, την ώρα που ρωτάω τους άσους και μου απαντάει ο δικός μου, να μην προσπερνάμε το 5 σπαθιά ή το 5 καρά το ατού μας και να μην βρισκόμαστε, επειδή απλώς μου απάντησε, πιο πάνω από τη μάνς. Δύο δουλειές λοιπόν θέλω. Πρώτον είναι ότι απαντήσεις να τελειώνουν στη μάνς σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Δεύτερον, την ώρα που θα έχω εγώ την όρεξη για σλέμ να προχωρήσω, εάν τα πράγματα δεν είναι καλά, να σταματάω στο 4 χωρίς ατού. Θέλω αυτά τα δύο πράγματα. Και αυτά τα δύο πράγματα δεν μπορώ να τα κάνω αν η ερώτησή μου είναι 4 χωρίς ατού, πώς θα σταματήσω. Πάμε λοιπόν και λέμε. Έχω λοιπόν το αν έχω φύτη σε μινέρ, ψάξε τα 3 χωρίς ατού. Αυτό είναι στο κεφάλι μου γενικότερα. Και γι' αυτό κιόλας έχω κάποιους κανόνες που λένε ότι όταν ξεκινάει η αγορά και πάει η αγορά μία πίκα, δύο σπαθιά και ο δικός μου πει 3 σπαθιά, το οποίο είναι forcing για τη μάνση, γιατί είναι fit seminar στο επίπεδο 3, άρα ξεκινάμε με καλά νέα, και σημαίνει τι? Έχω και fit και έχω και πάνω από 15 πόντους, όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν θα μπορούσε να πάει 4 σπαθιά ο δικός μου κατευθείαν να περνάει τα 3 χωρίς ατού, δεν θα μπορούσε να μου πει 3 σπαθιά με 12-14, γιατί δεν θα ξέρα πότε να λέω πάσο και πότε να μην λέω,
Αναφέρομαι σε ένα σύστημα φυσικού bridge πάντα, που το δύο σπαθιά είναι πάνω από 10-11 πόντους. Δεν είναι σαν και καλά 13. Παρ' όλα αυτά, το τρία σπαθιά είναι δυνατή αγορά. Μετά από εδώ και πέρα, ποιοι είναι οι κανόνες που έχω στην αγορά μου? Οι κανόνες είναι τι? Κοιτάω, πού θα παίξω? Μήπως το δύο σπαθιά ήταν αγορά που ψάχνει fit στο μαζέρ, να του το εξηγήσω του δικού. Μήπως το δύο σπαθιά ήταν απλώς ένα minimum χέρι και ψάχνω το τρία χωρίς. Βρε, μήπως θέλω να ψάξω το σλέμ. Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται νωρίς. Οι κανόνες λοιπόν, σαν επανάληψη, είναι πολύ πρακτικοί και λίγοι. Πρέπει τώρα να σε κατευθύνω εγώ. Αν το δύο σπαθιά είχε στόχο το fit στην πίκα, πρέπει να το δώσω τώρα το fit στην πίκα. Πώς το δίνω? Ανάλογα με τους πόντους μου, εφόσον ευρέθηκε μια forcing αγορά δυνατή. Δηλαδή τι, όσο πιο δυνατή είμαι, τόσο πιο λίγο θα πω τρία, για να πούμε τα qubit. Αν ήμουν απλώς προτασιακή και πέρασα από δύο σπαθιά, τότε πρέπει να κλείσω τέσσερα, επειδή έμαθα το πάνω από 15. Αν αφήσω στην άκρη αυτό το κομμάτι που αφορά το fit σε μινέρα, αλλά ήταν τελικά μαζέρ, γιατί είχα πάει μεσολαμίας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το fit είναι τι? Ή σπαθιά ή χωρίς ατού. Τι γίνεται τώρα? Μία πίκα, δύο σπαθιά, τρία σπαθιά, forcing tempo, επίτηδες βάζω αυτή σαν απλή αγορά, γιατί αυτή είναι ένας πρόδρομος, λέμε. Πες ότι δεν έχω το τρίφυλλο fit στις πίκες και τι κάνουμε τώρα? Υπάρχουν διάφορες επιλογές. Υπάρχει η επιλογή να πω τρία χωρίς ατού, που είναι σε σταματάω και έχω κρατήματα σε κούπες και καρά. Το ότι εγώ θα σε σταματήσω δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι υποχρεωμένος να σταματήσεις και πρέπει να μπορείς να ψάξεις τους λέμε. Προσέξτε τι γίνεται. Ο ένας μπορεί να σταματάει και να γίνεται αυτό που παθαίνω στο τραπέζι. Αγριοκοιτάω το συμπαίχτη μου, τώρα του λέω αυτό εσύ γιατί σταμάτησε, ρε παιδί μου, και εγώ που θέλω να πάω σου λέμε, και απ' την άλλη, και άμα το προχωρήσω και πω μέσα και πώς θα γυρίσω πίσω. Κρατήστε το τώρα, δείτε πώς το κάνουμε. Οπότε, τι κάνεις? Ή το προχωράς μετά από πολλή σκέψη και λες τώρα θα μαμένει ο συμπαίχτης μου, και άμα την πατήσεις λες όχι και ήξερα να μην προχωρήσω. Ή δεν το προχωράς και βλέπεις ότι χάνεις το σλέμ και λες είδες που ήθελα εγώ να προχωρήσω. Αλλά αν προχώραγα, να τι είχα πάθει προχτές. Θα το συζητήσουμε το προχώρημα. Ο απαντών λοιπόν, ή κλείνεις το 3 χωρίς ατού, ή αγοράζεις στο επίπεδο 3 ένα κράτημά του, γιατί δεν κρατάει παντού, ή πηγαίνει κατευθείαν να ρωτήσει τους άσους, γιατί είναι πανίσχυρος. Πώς τους ρωτάς τους άσους? Εδώ είσαι. Όταν περνάς το 3 χωρίς ατού και πας 4 στο μινέρ το δικό σου, αυτό αυτομάτως λέει πάντα στο φυσικό bridge ότι ψάχνεις το slam. Στο μοντέρνο φυσικό bridge που έχουμε τη σύμβαση αυτή που θα μάθουμε σήμερα, την optional keycard Blackwood, όποτε περνάς το 3 χωρίς ατού, είναι σαφές ότι ψάχνεις το slam. Και αν πας 4 στο μινέρ σου, αυτό είναι κατευθείαν ερώτηση για πόντους και για άσους. Δείτε τώρα πώς δουλεύει αυτό. Θυμάστε τα φύλλα κλειδιά? Είναι πάντα 5. Γιατί τα βάλαμε από πριν. Απλώς αυτή τη φορά είναι το ατού μινέρ. Ποιο είναι το μυστικό μου? Το μυστικό μου είναι ότι εγώ, αντί να ρωτάω στο 4 χωρίς ατού, θα ρωτάω με 4 στο μινέρ μου. Έχετε τουρνό που αρχίσει 8 λεπτά. Το λέω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Πιάσαμε δύσκολα. Οπότε, τα ξέρετε ότι κρατάμε τη μαγνητοσκόπηση, τη μαγνητοφώνηση, οπότε θα την πάρετε στο mail σας. Όταν λοιπόν στον άξονα έχω βρει fit στο μινέρ, 4 στο μινέρ είναι πάντα ερώτηση άσου. Λέει λοιπόν, μία πίκα, δύο σπαθιά, τρία σπαθιά, τέσσερα σπαθιά. Ατού σπαθιά, βλέψεις για σλεμ και σε παρακαλώ πες μου τα φύλλα κλειδιά τους 5 άσους. Με βήματα, όπως ήμασταν. Και πώς θα καλύψω την περίπτωση που αυτός εδώ πέρα είναι μίνιμουμ και είναι ζαβολιά και εγώ απλώς είχα την όρεξη για σλέμ, αλλά δεν ήμουν τόσο σίγουρος? Εδώ λοιπόν, επειδή έχω χώρο, τα βήματα αυξάνονται από 4 και γίνονται πιο πολλά. Τα φύλλα κλειδιά είναι οι 4 άσοι και ο ρήγας των ατού. Οι απαντήσεις από εδώ και πέρα είναι τα βήματα που υπάρχουν από εδώ και πέρα. Δείτε τώρα τι γίνεται. Εάν μετρήσετε όλα τα βήματα από το 4 σπαθιά που είναι η ερώτηση μέχρι το 5 σπαθιά που είναι η μανς, οι αγορές είναι 5 διαθέσιμες.
Δεν είναι τέσσερις. Οπότε έχουμε μία αγορά μπόνους. Κοιτάξτε πώς είναι λοιπόν το μπόνους. Με τα βήματα. Πρώτο βήμα, λέει απαράτα μας, δεν απαντάω τους άσους που με ρώτησες. Δεν απαντάω γιατί είμαι πολύ μήνυμα. Βρε, εγώ σε ρώτησα και δεν απαντάς. Αυτό έχει την έννοια του να φρενάρω το συμπαίκτη μου που έχει πάρει το δρόμο για το σλεμ, γιατί προηγουμένως αυτά που του έλεγα, το εύρος της αγοράς που του έλεγα, είμαι στο μήνυμα χέρι. Προφανώς η αγορά δεν είναι πάντα έτσι, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο πιο πριν. Να έχω ανοίξει, να έχω πάει ένα χωρίσα του, να έχουμε βρει φίτ σε μινέρ και ο συμπαίκτης μου να με ρωτάει. Οποιαδήποτε στιγμή λοιπόν ο δικός μου ρωτάει με τέσσερα σπαθιά ρισκάροντας και εγώ νιώθω ότι αυτά που του είπα είναι πολύ ψέματα, είμαι πολύ μήνυμα, είμαι πολύ χάλια και θέλω να τον φρενάρω, θα του πω δεν απαντάω το επόμενο βήμα. Και την ώρα που θα του πω δεν απαντάω, αυτός έχει τη χαρά να σταματήσει στα τέσσερα χωρίσα του αντί για τα τρία. Εκεί είναι αυτή η ιδέα του, δεν απαντάω. Πέρα από το βήμα δεν απαντάω, υπάρχουν και τέσσερα βήματα για να απαντήσω όσα απαντούσα πάντα. Δηλαδή, μετά από το δεν απαντάω, είναι το πρώτο λογικό βήμα, 0-3. Μετά το επόμενο, 1-4. Το μεθεπόμενο, 2 χωρίς την τάμα του. Και 2 με την τάμα των ατού. Δείτε τι έγινε. Βάλαμε όλες τις αγορές που υπήρχαν στη σειρά, τις άχρηστες. Χωρέσαμε 0-3-1-4, 2 χωρίς και 2 με. Και είπαμε τα πάντα όλα έχοντας φτάσει στα 5 σπαθιά. Και μάλιστα έχουμε και μία bonus απάντηση που λέει δεν θέλω να σου πω. Γιατί έχεις πάλι πολύ φόρα. Είμαι πολύ μήνυμα. Ο δικός μου μπορεί να τσεκάρει, μπορεί να δει οτιδήποτε. Προφανώς όταν έχει πάρει απάντηση 0-3-1-4 έχει πάλι τα επόμενα βήματα για να ρωτήσει το ρίγα ή την τάμα των ατού. Και όταν έχει πάρει την απάντηση «Δεν απαντώ», έχει δύο λύσεις. Ή να με ξαναρωτήσει και να μου κάνει ανάκριση, ή να σταματήσει στη μάνς, φρόνιμος. Αυτή είναι η καρτέλα που ξεκινάω για το optional. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο μάθημα, γιατί εγώ τι ήθελα, να δείτε λίγο την ιδέα του, τη λογική του πώς λειτουργεί, και να συνεχίσουμε από εδώ. Νομίζω είναι μια καλή ιδέα να σταματήσουμε αυτή τη στιγμή σε αυτή την καρτέλα, να σας μείνει στο μυαλό σας ότι η ιδέα που ξεκινάμε είναι με το τέσσερα σπαθιά να ρωτάμε, να κερδίζει τα βήματα ο συμπαίχτης με αυτά τα βήματα που έχει ήδη μάθει στους 5 άσους και μετά να δούμε τι θα γίνεται. Οπότε πρακτικά το μόνο που σας χρωστάω είναι τι. Τι θα γίνεται όταν μου λέει δεν απαντάω, πώς θα συνεχίζω εγώ να τον ρωτήσω ή να μην την ρωτήσω, και τι θα γίνεται όταν μου λέει το 0-3-1-4. Σας λέω το εξής. Οι αγορές είναι βήματα. Τα βήματα είναι ίδια με το 4 χωρίς ατού. Οπότε, κοιτώντας λίγο το 4 χωρίς ατού, την πρώτη θεωρία που σας είπα, κοιτώντας αυτό το πίνακα, κάνοντας μια παύση, εδώ, την Πέμπτη θα είμαστε πολύ πιο άνετοι να σας αναπτύξω αρκετά κομμάτια που έχουν τα μινέρ, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα, εφαρμόζονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μπορώ να σας πω ότι ξεκινώντας να τα χρησιμοποιώ δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι θα μπορέσουν να μου λύσουν τόσο πολλά προβλήματα και γι' αυτό αποφάσισα πολύ νωρίς να τα διδάσκω σε όλες τις τάξεις αυτά. Οπότε, σταματάμε. Αν είναι καρά. Το αν ήταν καρά. Αν είναι καρά, είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί, δεν θέλω να το δείξω τώρα, αν είναι το ίδιο 4 καρά, πάλι οι απαντήσεις είναι ίδιες. Το πρώτο βήμα δεν απαντώ, κούπες, και με τα λοιπά πάλι πάνε, δηλαδή μετατοπίζονται, θα ήταν εδώ οι κούπες, πήκε, χωρίσα του, 5 σπαθιά και 5 καρά. Να ξέρετε, το fit είναι η τελευταία λέξη. Δηλαδή στα 4 καρά ερώτηση θα ήταν 5 καρά το τελευταίο βήμα. Θα τα συνεχίσουμε να τα δούμε στο επόμενο μάθημα των άσων. Ναι. Αν ανοίξει ένα και πεις 4 είναι ερώτηση άσων, ή πρέπει πρώτα να δώσεις fit? Ναι, είναι πάντα ερώτηση άσων. Αν ανοίξει ένα και πεις 4. Απλώς είναι πολύ σπάνιο να έχεις τόσο δυνατό χέρι. Οπότε κρατάμε αυτή την οτροπία με τα βήματα. Θυμόμαστε ότι 4 σε μινέρ ποτέ δεν είναι φραγμός. Πάντα είναι βλέψεις για σλεμ. Και ξεκινάμε τώρα μια νέα ιδέα να τη συζητήσουμε στο επόμενο μάθημα. Οπότε, σταματάμε εδώ.
Το ραντεβού μας είναι αύριο το πρωί για εκτέλεση. Αύριο το μεσημέρο απόγευμα για τουρνουά. Θα σας βάλω κάποια απλά θέματα στο τουρνουά Slam. Ήδη σήμερα θα δείτε τη διανομή 3 νομίζω, τώρα θα σας δείξω πια. Είχα βάλει optional key card Blackwood, επίτηδες, για να τη δείτε μετά. Δεν σας τη σχολίασα. Στις σημειώσεις που θα πάρετε, είναι η διανομή 2 και όχι η διανομή 3. Στη διανομή 2 έχω βάλει την πρώτη πρακτική εξάσκηση του optional key card Blackwood. Θα τη δείτε σήμερα στο mail σας. Οπότε έχουμε ραντεβού στο πρωινό αύριο της εκτέλεσης. Θα πούμε κάποια πράγματα από τις διανομές μας. Θα έχετε χρόνο να διαβάσετε μέχρι την Πέμπτη. Και την Πέμπτη θα πούμε το δεύτερο κομμάτι των Μινέρ. Σας λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Επίτηδες σας μίλησα πολύ αργά για τα μαζέρ, γιατί βάζοντας στο μυαλό σας τα βήματα θα σας φανούν πολύ πιο εύκολα μετά τα καινούργια κομμάτια των Μινέρ. Και ξέρω ότι θα έχετε πολλές απορίες και πολύ περισσότερες, στις οποίες θα τις απαντήσουμε στο επόμενο μάθημα. Χριστίνα, ναι. Εμείς, τέλος πάντων που δεν έχουμε κάνει μαθήματα μαζί σου, χρειαζόμαστε πάρα πολύ διάβασμα για να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Υπόσχομαι ότι δεν είναι σελίδας. Και αυτό που ήθελα να σου πω επίσης είναι ότι δεν έχουμε κάνει και αυτό το Jacobi που λες. Είναι, και αυτό το έχω στα επόμενα μαθήματα εδώ, τα διαδικτυακά. Είναι δηλαδή στο κομμάτι που θα έκανα μετά το τέλος. Το άφησα γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο από τις ερωτήσεις Άσορ. Θα δείτε ότι αυτά που είπαμε σήμερα, που σας τα είπα τόσο αργά, είναι μία σελίδα τα μαζέρ και μία σελίδα τα μινέρ. Αλλά ο λόγος που θέλουμε να τα συζητήσουμε λίγο στην τάξη είναι για να δείτε τα βήματα, τη συμμετρία των βημάτων. Δηλαδή θα σας φανούν πολύ εύκολα μόλις κάνετε 2-3 φορές. Είναι πάντα επόμενα βήματα. Να ξέρετε λοιπόν ότι μετά το πάθο, και το Jacobi. Δηλαδή υπάρχουν 4 πράγματα forcing. Το New Minor που το ξεκινήσαμε, το πάμε, το 4ο χρώμα. Έχουμε το 3ο χρώμα και το Jacobi. Αυτά είναι πακέτο με τις forcing το παντόντος και θα τα κάνουμε όλα. Το ξέρω ότι δεν τα έχουμε κάνει. Είναι όλα μαζί πακέτο, δεν θα σας αφήσω μισά. Γιατί είναι πολύ, πολύ βασικά αυτά. Okay. Χριστίνα, να ρωτήσω κάτι. Είναι, πρόκειται να γίνει κάποιο μάθημα γενικώς με τη φιλοσοφία των Qubit και τα control, δηλαδή. Προσωπικά δεν το καταλαβαίνω. Ναι, ίσως να είχατε χάσει, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε κάνει μάθημα. Πάνω σε αυτό που σχολιάζω, ξαναλέμε. Θα σας και ένα βιντεάκι λίγο να δείτε. Πάντως αυτό είναι πολύ λογική του bridge σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό κιόλας δεν μπορούμε να πούμε «Α, θα κάνω ένα μάθημα με τα Qubit ή τα Control». Και αυτό που λέμε είναι ότι σιγά-σιγά περιπτώσεις που εμφανίζονται τις αναλύουμε και βλέπουμε τη λογική τους. Αυτό. Πρακτικά μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά, δηλαδή. Μάλιστα. Οπότε, okay. Καλό βράδυ. Ελπίζω να μην χάσατε όλοι το πρόγραμμα σας που είχατε τώρα να πάρετε στις ομονδίες, αλλά πιάσαμε ωραία. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, καλό. Ευχαριστούμε, Χριστίνα, καλό βράδυ.